Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνου έντικα. Τα λιρά μόνου έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Τη κακομοίρα με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιάννη Λαλίδη στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη και την κυρία Παναγιώτα Χαρκιά στη γραμματιακή υποστήριξη, του Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γιώργο Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, εσείς τηλεφωνείτε στο 18133. Κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς τηλεφωνώντας στα 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Σήμερα η μέρα κληρώσεων, μάθαμε με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση του Champions League, με ποιον θα παίξει ο Ολυμπιακός αν θα περάσει. Λίγο αργότερα θα μάθουμε και ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος για τον Άρη. Να πω ότι είναι καλοκαίρι και το καλοκαίρι είναι καλό να βάζεις χρώμα, και όταν μιλάμε για χρώμα πρέπει να διαλέγεις τα καλύτερα με την μεγαλύτερη καλλιπτικότητα σε χιλιάδες αποχρώσεις, και τα καλύτερα είναι τα χρώματα Vitex, τα οποία θα βρείτε εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης. Τα καταστήματα Κοσμάογλου, όπου πάντα υπάρχει ένα δίπλα σας, δυτικά Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά
Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο του 2310 480 606. Το προέβλεψε τον Τρικαντέμι. Ναι. Το περίμενε. Και το ήθελα κιόλα. Το ήθελε. Και το προέβλεψε και το ήθελα. Ωραία. Το προγνωστικό είναι τυχερό. Γιατί το ήθελε ο Λόπες. Γιατί ήθελα να δω μπάλα εγώ. Δεν είμαι ο παδό να πω άμα μη με κάνουν ή μη με ράνουν. Δηλαδή θέλω να βλέπω με μεγάλα μάτς. Πώ να το πω. Θα μου πει περιμένει να δει τον Μπακ με τον Άκιαξε και θα δει μεγάλο μάτς να πούμε. Ναι. Όσοι κλαίνε τώρα και λένε αμά θα αποκλειστούμε για του παοξίδε. Δεν ξέρετε σήμερα πόσο τυχεροί μπορεί να είστε. Το πιο πιθανό είναι να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει βέβαια και μία αυτή. Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Μια αφέλεια μπορεί να παίξουν οι Ολλανδοί. Ο ΠΑΟΚ να παίξει την κόντρα. Με τον Λουτσέσκο σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα γιατί θα τα πού πιο καλά αμυντικά. Σε τακτική εννοώ, σαν άτομα. Αυτό είναι λίγο πιο αφελή προπονητή. Αφελή με αφελή άμα παίξουν. Αν παίξω εγώ μπουνιές με κάποιον που είναι πιο γρήγορο και πιο δυνατό, θα με κάνει τουλούμι στο ξύλο. Οπότε καλό είναι να αμυνθώ λίγο. Να φάω δύο, ξέρω εγώ, να πάω στα σκηνιά, να το βρω ανοιχτό, μήπως του δώσω καμιά στο σηκώτη από κάτω. Αυτό είναι ποδοσφαιρική ανάλυση. Αυτό είναι μια ανάλυση η οποία έχει να κάνει με το πώς είναι ένας, αν είναι πιο αδύναμος και πάει ας πούμε στα ίσια. Δηλαδή, πάω εγώ ας πούμε να φάω ένα μπράβο της νύχτας. Πάω στα ίσια να με καθαρίσει. Πάω την ώρα που κοιμάται, μπαμ, μπορώ να του δώσω μια, αν δεν ξυπνήσει να τον φάω. Έτσι είναι και η Άγιαξ. Ο μπράβος της νύχτας είναι. Ναι. Άρα λοιπόν, πιθανότητες είναι πολύ λιγότερες για τον ΠΑΟΚ. Αυτό όμως δεν είναι κακό. Γιατί δεν είναι κακό. Η ΑΕΚ πήγε πέρσι. Έφαγε 6 στα 6. Ο ΠΑΟΚ βέβαια δεν είναι στα επίπεδα της ΑΕΚ, είναι λίγο καλύτερα. Εντάξει, τον είδα τα χαΐρια του πέρσι στην Ευρώπη τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτοιμη καμιά ελληνική ομάδα. Και αύριο ο Ολυμπιακός με τον Αβραάμ Παπαδοδόπουλο, τον γουρλωμάτη εκεί των 35χρονων, 36 χρονών, δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω. Μ' αρέσει που γίνεται κουβέντα. Περίμενε. Για τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού. Περίμενε. Εγώ θα πω, περιμένετε να περάσετε πρώτα από εκεί. Περίμενε, βρε. Ποιος θα περάσει. Άλλο λέω εγώ, ότι καμιά ελληνική ομάδα δεν αξίζει να είναι στο Champions League. Ούτε ο ΠΑΟΚ που αυτή τη στιγμή είναι αυτό σε πολύ καλή μορφή. Τι θα πείτε να αξίζει. Δεν αξίζει καμιά ελληνική ομάδα να ακούσει τα ιου του Champions League. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ που είναι το πιο πιθανό, θα είναι καλό για αυτόν γιατί θα το ρίξει το βάρος στο πρωτάθλημα. Και θα ρίξει το βάρος στο πρωτάθλημα έχοντας ποδοσφαιριστές ανέτοιμους ή τραυματίες οι οποίοι όταν έρθουν το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι σίγουρα καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Εντάξει. Φαίνεται ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν πόνταρε στο Champions League, δεν πόνταρε να κάνει τις υπερβάσεις και αυτά τα που θέλει ο κάθε οπαδός, κάθε ομάδος να κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν έκανε το κάτι παραπάνω. Και ίσως να προέβλεψε και αυτός ότι και να κάνει το κάτι παραπάνω μέσα θα μπει. Οπότε με χαμηλά την μπάλα για το πρωτάθλημα, να δουν οι ελληνικές ομάδες το πρωτάθλημα, τα άλλα όλα. Και ο Άρης που έπαιζε με το σουφλί πριν 3 χρόνια θέλει να περάσει τώρα στους ομίλους του Europa League. Και αυτό είναι, αν όχι ουτοπικό, πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να περάσει αυτή την ομάδα που εγώ λέω δεν θα την περάσει. Οπότε αυτοί που στεναχωριούνται και που λένε αμάν θα αποκλειστούμε και τι έγινε που θα αποκλειστείτε, καλύτερα νωρίς. Να πάτε να παίξετε και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στο UEFA και να πάτε να πάρετε το πρωτάθλημα, γιατί το πρωτάθλημα είναι ο στόχος. Το κύπελλο είναι ο στόχος. Εντάξει, θα μου πεις εγώ θέλω να ανέβω επίπεδο. Για να ανέβεις επίπεδο πρέπει να πληρώσεις. Για να πληρώσεις πρέπει να πάρεις σέντερ φορ, άρα πρέπει να πάρεις αριστερή μπακάρα, πρέπει να πάρεις δύο χαφάρες. Εντάξει, για να πεις θα παλέψω τον Άγιαξ και εκεί πάλι αντί για 80-20 που έχω πιθανότητες να το πάω στο 70-30. Τώρα έχεις λιγότερες πιθανότητες. Ωραίο μάτς θα γίνει. Το πρώτο μάτς στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση να διασυρθεί από αντίπαλο, ποτέ δεν διασύρθηκε. Ακόμα και εκεί που ήταν να διασυρθεί, του δείξανε όπως η Τσέλσι και η Μπενφίκα ένα ιδιαίτερο σεβασμό. Μπορούσαν να του βάλουν και 7 γκολ και 8 γκολ, αν φουλάραν, δεν φουλάρανε. Οπότε δεν το ξεφτυλίσανε. Δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξεφτυλιστεί από τον Άγιαξ. Ίσα-ίσα μπορεί να δώσει τα πάντα και να πει έχει ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι στο πρώτο παιχνίδι που θα γίνει εδώ πέρα. Okay. Mm-hmm. Αυτά έχω να πω εγώ. Τα άλλα όλα τα σάλια και τα μάλια. Δεν θέλω να τα πω εγώ, ας τα πει κανένας άλλος. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Το καλό για τον ΠΑΟΚ, ναι, τι καλό είναι ένα. Για πες. Ότι και ο Άγιαξ θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ναι. Και για τον ΠΑΟΚ θα είναι. Οπότε σε αυτά τα παιχνίδια μπορεί να το βρεις τον άλλον ανέτοιμο. Ναι, εσύ θα είσαι έτοιμος. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό είναι αβαντάζ. Ναι. Γιατί το φαβορί είναι ο Άγιαξ. Ναι, φυσικά. Το κακό είναι ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά μια νέα φιλοσοφία. Τώρα μαθαίνει ο προπονητής τους παίκτες, τώρα μαθαίνουν την τακτική. Θέλει να αλλάξει πράγματα, βλέπει ότι δεν το βγαίνουν. Μπορεί να τα γυρίσει ξαναπίσω στα παλιά. Εγώ μια συμβουλή θα δώσω στους ΠΑΟΚτζίδες και τον καινούργιο τον προπονητή, έτσι ποδοσφαιρική. Μην αφήσουν τίποτα
από αυτά που είχε ο Λουτσέσκου στο περσινό πρωτάθλημα Κύπολο κτλ. Να πάω να παίξω με τον Άγιαξ όπως θα ήταν ο Λουτσέσκου προπονητής. Δεν είναι καθόλου εγωιστικό. Αν εγώ πάω να παίξω ένα δύσκολο αντίπαλο ραδιοφωνικά και βλέπω ότι ο προηγούμενος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός ή ο τηλεοπτικός παραγωγός έκανε κάποια πράγματα και βλέπω ότι αυτά τα πράγματα ήταν σωστά, γιατί να μην τα τηρήσω, γιατί να πρέπει να τα χαλάσω, γιατί να πρέπει να βάλω καινοτομίες οι οποίες μπορεί να είναι ουτοπικές, γιατί να περάσω πράγματα από την πρώτη μέρα ενώ μπορώ να τα περάσω σταδιακά. Αυτό. Να μιμηθούν ό,τι έκανε ο ΠΑΟΚ στο κομμάτι άμυνας, ιδιαίτερα στο κομμάτι άμυνας, να σταματήσουν αυτά τα παίξω μπάλα στην Τούμπα που μπορεί να φάνε δύο γκολ στην αντεπίθεση και να γίνει 0-2 ΠΑΟΚΑ και να μην έχει κανένα ενδιαφέρον και το ταξίδι, να πάνε σφιχτά, όπως σφιχτά πρέπει να πάει και ο Άρης, με ανέτοιμους παίκτες, με ανέτοιμα χαφ, με ανέτοιμα δεκάρια, με ανέτοιμα φορ. Ο Άρης δεν μπορεί να πάει σφιχτά. Πώς δεν μπορεί να πάει? Μια χαρά μπορεί να πάει. Πραγμάτων. Αν έχει έξυπνο προπονητή, που πιστεύω ότι είναι έξυπνος, θα πάει σε πολύ άλλο τέμπο, γιατί αριστερό μπακ είναι της πλάκας του Άρη. Χαφ είναι ανασταλτικά της πλάκας. Ανασταλτικά. Ο Σάσα, ο οποίος είναι ο καλύτερος, είναι ανέτοιμος για 90 λεπτά. Ντουάντε είναι της πλάκας. Ο Τόνσο πονάει φτέρνα. Δεν έχει δεκάρι εκεί να βάλει. Εγώ θα προέτρεπα τον Παντελίδη να επιχειρήσει τον. Πώς είναι αυτό που πήραν από τον Ολυμπιακό? Φετβατζίδη. Ποιο Φετβατζίδη, το χαφ σου λέω. Ποιο χαφ, πώς το λένε το χαφ που πήραν από τον Ολυμπιακό? Το Μαρτίνες, τι θυμάσαι, τι θυμάσαι. Συνθυμάσαι με καμιά καλή ελιά η σαλάτα, θυμάσαι. Βοήθα λίγο ρε τον άλλον. Σταματάει το καλοκαίρι το μυαλό να δουλεύει. Βοήθα. Μαρτίνες. Καλύτερα να παίξει ο Μαρτίνες. Μόνοι μας σταματημένο τώρα. Καλύτερα να παίξει ο Μαρτίνες, Παντελίδη, να περιμένει να γίνει καλά η φτέρνα του Τόνσο. Τη στιάχνουμε η σωτηρία στη φτέρνα, θα γίνει πιο γρήγορα καλά. Δεν περιμένω Παντελίδη να τον Τόνσο, ειδικά για αυτά τα παιχνίδια. Άστα τώρα. Μαρτίνες θα βάλει και από εκεί και πέρα θα κάνετε το σταυρό σα. Άκουδο. Θα κάνετε το σταυρό σα στον Άρη. Στα δυο παιχνίδια με την Κύπρο, μην πάθει καμιά θλάση ο ανέτοιμος Ιντέγε. Αν ο στόχος σας είναι να περάσετε. Παίξτε, ναι. Από τώρα σας λέω, ναι. Ότι θα σκοράρει ο Ιντέγε σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει. Είναι δώρο. Ναι, εντάξει. Είναι δώρο. Εντάξει. Δώρο από μένα με αγάπη για εσάς. Ωραία. Λοιπόν. Με τρία center back που παίζουν οι άλλοι, θα παίξει οι τρεις με έναν. Θα βάλει κόλλο ο Ιντέγε. Τον είδε στον Ιντέγε. Τον είδα, ναι. Με πόσα τσίπουρα τώρα σε άρεσε. Εγώ με 2-3 τσίπουρα μπορεί να με αρέσει και ο Τόνσο. Τραυματίας. Εσένα σ' αρέσουν. Κοίτα, ναι. Ο Τόνσο δεν είναι τραυματίας. Ναι, τι είναι. Ο Τόνσο έχει να κάνει προετοιμασία 4 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που κάνει προετοιμασία. Ναι, να κλάψουμε τώρα. Μετά από... Όχι, δεν κουράστηκε το παιδί, τι έπαθε. Δεν το λέω γι' αυτό. Κουράστηκε ο Τόνσο. Είναι λογικό να είναι διαφορετική, ναι, τι λες, η κατάσταση του παίκτη και να μην είναι τα σαπάκια, ρε. Αντέρε τα σαπάκια, ρε. Αθλητές είναι αυτοί, ρε. Αθλητές είναι ο Ιντέγε τώρα. Αθλητής είναι ο Βέλιος. Αθλητής είναι ο Τόνσο. Αθλητής είναι ο Βέρμπλουμ. Αθλητές, όσοι είναι αθλητές, θα παίρνουν τα εύσημα από αυτή την εκπομπή. Ο Τόνσο έχει να κάνει 4 φορές προετοιμασία. Πλακώστε τον στα αποδυτήρια. Λέω μια πραγματικότητα. Τι μου λες, μωρέ, τώρα. Και επειδή κάνει την 5η χρονιά προετοιμασία, πάει να πει ότι τον περιμένουμε. Τον Τόνσο. Τι είναι ο Τόνσο, ρε, επαγγελματίας είναι. Αφού τον πιστεύει. Τι τον πιστεύει. Σαν παίκτη. Και εσύ τον πιστεύει. Και εγώ τον πιστεύω σαν παίκτη. Σαν αθλητή δεν τον πιστεύω. Θα φανεί. Σαν αθλητή δεν τον πιστεύω. Όπως δεν πιστεύω σαν αθλητή τον Μαρτίνεθ. Όπως δεν πιστεύω σαν αθλητή τον Φετβαζίδη, ο οποίος όταν χαθεί η μπάλα δεν βοηθάει. Έχει θέματα ο Άρης. Έχει θέματα ο Άρης όταν χάσει την μπάλα μεθαύριο από την Κύπρο. Έχει θέματα. Ο Άρης, καταρχήν, θέλω, ναι, να μιλάμε από τώρα για το παιχνίδι του Άρη. Εγώ θα σου πω για το παιχνίδι του Άρη. Έχουμε Ολυμπιακό πρωτοπόλο. Ότι η ομάδα αυτή, ναι, ναι, που παίζει ο Άρης, ναι, παίζει ταμπούρι. Ταμπούρι. Δηλαδή, άρα ο Άρης θέλοντας και μη θα έχει την κατοχή. Δεν είναι μόνο ταμπούρι ότι παίζει. Να τελειώσω. Όταν κερδίσει την μπάλα, φεύγει σαν πολυβόλο μπροστά. Λοιπόν, το ταμπούρι να το παίζει δεν πειράζει. Εγώ δεν σε διακόπτω. Όχι, λες τη μισή αλήθεια, λες τη μισή αλήθεια. Μα δεν μπορεί, δεν ολοκλήρωσε. Δεν είπα όλη την ολοκλήρωσε, πες το. Άσε να το πω. Μισό λεπτό, ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Άρης είναι να έχει σωστή διαχείριση για να μην φάει αυτή την κόντρα που λες εσύ, τον κίνδυνο, το όπλο, το σημαίνει οποίο έχει. Δεν πρέπει να βγάλει πολλούς παίκτες μπροστά. Ναι. Γιατί αν βγάλει πολλούς παίκτες μπροστά, γυρίζουν μεταξύ άλλοι χαφ, έχει θέμα. Σωστή. Αριστερά, άμα τον πάρουν χαμπάρι, είναι κανένα μάγκα κατάσκοπο ο Κύπριο και πει. Καταρχήν, γιατί δεν έχει προπονητή ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος στο κεφάλι του προπονητή το είδες. Δύο φορές θα το δικό σου. Πήγα άκου τώρα. Ας τον Μπαμπαλί, ρε. Αν έχει μάγκα κατάσκοπο η Κύπρος, θα πάει το χτυπήσει από τον Κορχούτ που έγινε υπέρβαρος και θα το αλλάξει τα φώτα εκεί. Άρης Ατρόμητος. Ναι, ο Κορχούτ. Είναι υπέρβαρος. Είναι υπέρβαρος, ναι. 12% λίπος έχει. Αργός είναι. Πρόβλημα έχει.
Αν πιεις κάνα καφέ ή πάρεις τηλέφωνο κανέναν από τον Άρη, ρώτα τον για τον Κορχούτ, θα σε πει. Δύο κιλά παραπάνω από το περσινό του. Βρες τα δύο κιλά τώρα. Δύο κιλά παραπάνω. Δύο τόνους αργός είναι ο Κορχούτ. Ρώτησε. Και χθες, βρεάσε τώρα, ρώτησες. Δύο κιλά ρώτησε παραπάνω. Δύο κιλά δύο παραπάνω. Δύο τόνους αργότερος είναι από πέρσι. Λοιπόν, κοίταξε, ο άνθρωπος που ρώτησε δεν είχε κανένα λόγο να μου πει ψέματα. Λοιπόν, άκουδο, ρώτησες τον άνθρωπο. Λέω εγώ τώρα. Παίζει Άρης Ατρόμητος και χτυπάει ο Άρης, χτυπάει ο Ατρόμητος από αριστερά, να, από αριστερά, έτσι όπως αμήνεται ο Σούργεν. Ο Σούργεν είναι από τα καλύτερα δεξιά μπακ του πρωταθλήματος, μη σου πω ότι είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή. Σκανδιναβός παικταράς. Πάει οι 10 επιθέσεις να κάνει ο Ατρόμητος και οι 9 πάνε από τη μεριά του καλού του μπακ. Δεν βλέπει άλλος ο καζανοκέφαλος ο Αναστασίου να την πάει την μπάλα από την άλλη τη μεριά. Χαμπάρι δεν έχει. Ο βοηθός εκεί βάλα το Λαζαρίδι με τη γραβάτα. Το Λαζαρίδι. Ρε, αυτά τα έχεις ή δεν τα έχεις τα ταλέντα. Δεν πάει να έχεις παίξει και στην Μπαρτσελόνα. Άμα δεν τα έχεις αυτά τα ταλέντα, δεν τα έχεις. Και πάει και χτυπάει από τη μεριά του καλού του μπακ. Χειροκροτήματα οι Αριανοί. Κόβει ο άλλος ο Σούργκουτ. Δίνει την μπάλα. Ξαναγυρίζει πίσω. Σούργκεν, πώς το λένε. Αυτό είναι κόκκινη. Και τον Ατρόμητο, παρένθεση, δεν τον βλέπω καλά με αυτό τον κεφάλαιο τον προπονητή. Πάμε παρακάτω. Συμφωνούμε. Ναι, λοιπόν. Θα είναι εκτός Ευρώπης. Ναι. Άλλο. Ναι. Προχτές ο Κάναντι, ναι. 1-1, σε φιλικό. Ο Κάναντι. Με την Παρή. Ο Κάναντι. Ο Κάναντι είχα την ευλογία. Ανέλαβε την Ρεβέργη. 1-1 φιλικό μέλλον. Είχα την ευλογία την ποδοσφαιρική, τη ραδιοφωνική, την τηλεοπτική ήτανε, να του κάνω μια-δύο-ρη συνέντευξη μαζί με τον Νίκο τον Στρατή. Και ένιωσα τόσο γεμάτος έτσι, σαν επαγγελματίας. Ωραίος άνθρωπος. Ναι, δεν με νοιάζει άμα είναι ωραίος άνθρωπος. Είναι ωραίος προπονητής. Δεν με νοιάζει αν είναι ωραίος άνθρωπος. Αυτό εννοώ, ρε φίλε. Άμα κάνει, ξέρω εγώ, τι κάνει στη ζωή του. Ωραίο, δεν έδωσε δικαιώματα. Έδειξε... Βρεά τα δικαιώματα, προπονητής. Τι με νοιάζει άμα είναι ωραίος άνθρωπος. Και άμα αγαπάει τον πλησίον του. Δεν με νοιάζει εμένα αυτό. Ξεκίνησε με άλλο τρόπο, έβαλε άλλα πράγματα στο παιχνίδι του. Και είναι για μένα τιμητικό που βγήκε και είπε. Αυτός εκεί απάνω που έχετε λέει πολύ καλός, λέει πολύ ωραία κουβέντα ποδοσφαιρική, μπράβο, και με βοήθησε λέει με τις ερωτήσεις να ξεδιπλώσω λέει αυτά που είχαμε για τον Ατρόμητο. Τι μεγάλη ιστορία. Τώρα έφυγε αυτός από εκεί, πήρα τον άλλο τον Αναστασίου, άστα. Άστα, τι να σε πω. Ο Αναστασίου είναι ο Σαφάμου και ο Σαβάλου. Ο Αναστασίου είναι της Ολλανδικής σχολής. Δυστυχώς για τον Ατρόμητο και για μένα μια ομάδα πρέπει να έχει μια σταθερή φιλοσοφία. Έλα όμως, του πήραν τον Χατζησαία, του φέραν τον Γούτα, το ταλέντο που είναι στατικός. Λοιπόν, του πήραν να πούμε. Το κουλούρι που πήγε καλά, το κουλούρι δεν τον πιστεύω. Του πήραν το κουλούρι, του φέραν το βέλιο που είναι χειρότερο. Του πήρανε, ας πούμε. Θα τον δούμε το βέλιο. Ορίστε. Τον είδα χθες. Βρωμάγαν τα πόδια του. Ένα παιχνίδι και έβγαλε συμπέρασμα. Επιτρέπεται 27 χρονών παλίκαρο 2 μέτρα να έχει αυτά τα σπριντ, αυτά και άλλα γρηγορότερη. Ο Μανούσης ήταν πιο γρήγορο. Επιτρέπεται αυτό ο πεδαράς. Έχει λέει και γυμναστή ιδιαίτερο. Ποιο είναι αυτό ο γυμναστή να τον πάρουμε, να το στείλουμε στην πεθερά μα, να τη στείλουμε μια ώρα αρχίτερα. Τι γυμναστή είναι αυτό, να μα τρελάνει, ρε. Άντρε, πάνε στα θέματα να πούμε. Έχει γυμναστή, λέει. Ρωτάει ο φίλο ναι, που ναι. Θα παίξει ρόλο το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Τι θα παίξει ρόλο, βέβαια θα παίξει ρόλο. Άμα δεν χάσει ο ΠΑΟΚ, άμα παίρνει 0-0 ο ΠΑΟΚ, δεν θα έχει ιδιαίτερο αυτό. Άμα πάει 0-2 το ματ, ούτε το δούμε το άλλο ματ. Σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με Άγιαξ, η Ρεβάνς ήταν εδώ. Χάναμε με καλό παιχνίδι εκεί. Ναι. Ας έρθουν εδώ μέσα στην κάψα να κάνουν ένα 0-0 και μια καλή ευκαιρία εκεί και γεια σας. Ναι. Τη γνώμη σας. Ναι, σωστά. Αυτά θα τα έκανες με τον Λουτσέσκου. Το Ρουμάνο. Το 0-0. Εντάξει, αν είναι προπονητής αυτός ο καινούριος, να δούμε τι θα του πει και ο Σάντος. Θα τον πάρει ένα τηλέφωνο ο Σάντος, να του πει πώς θα στήσει την τετράδα του στην άμυνα, πώς θα έρθουν, ποιοι εξτρέμ θα παίξουν ένα καλύτερα μαρκαδόρι, ποιος θα παίξει, σε τι αποστάσεις θα είναι. Δεν παίζει ρόλο τόσο το άτομο σε αυτά τα μάτια. Το σύνολο παίζει ρόλο. Άμα αρχίσετε η Τούμπα και πινατούμπο, η Τούμπα και η Τούμπα, φάτε τρία γκολ εδώ μέσα. Άστε τις μάγκες. Εδώ, εδώ Λουτσέσκου ναι, πέρσι ναι. Και κάνει το έγκλημα με την Μπενφίκα, ενώ ναι, προηγείται. Ναι, δηλαδή, βγαίνει μπροστά. Παρασύρει και δεν γυρνάει την ομάδα του. Ναι. Κάνει έγκλημα. Αυτόν δεν τον έχουμε δει. Θα τι δούμε. Τον έχουμε. Φαίνεται αυτός εδώ. Θα τον δούμε. Είναι φιάκας, θέλει να δείχνεται. Θα τον δούμε. Εντάξει. Θα τον δούμε. Εντάξει. Θα κρυθεί. Μακάρι να είναι καλός. Ρε τη Σάβρα, λέει, είπε το πρωί θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ και κληρώθηκε. Το κοιτάει ο Κούλης στο Φαλακρό και Καμαρούνι. Θα τον κάνει μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία. Θα κάνουν χειραψία οι δυο τους και τότε θα γίνει το Big Bang. Τι Νέα Δημοκρατία, ρε. Όποιος πάει σε μεγάλα κόμματα και βάζει υποψήφιος, κορόιδο είναι. Κόβει από τους άλλους και τρώγεται. Ο άλλος με 1100 ψήφοι έγινε αντιπρόεδρος της Βουλής, ο φίλος μας εδώ. Φίλε με 1100 ψήφοι εγώ είχα πάρει στο σχολείο. Έχετε τρελαθεί. Πάτε σε μεγάλα κόμματα, ηλίθιοι θα πάτε σε μικρά κόμματα. Ο άλλος με 800 ψήφοι, ο φίλος του Κυρσάβα βγήκε βουλευτής. Λοιπόν, άστε τα μεγάλα 2200 κόμματα. 1200 ψήφοι. 2200. 2200. Εγώ στο Δελασάλ είχα πάρει 2300. Άσε με καημένα τώρα. Βρε, άσε με καημένα τώρα στις σχολικές εκλογές που πήραμε παραπάνω. Έλα σαχλαμάρα τώρα.
Και να σου πω και το άλλο, πάω και εγώ στη Σαντορίνη το Σεπτέμβριο. Να ξέρει. Θα πάω και θα γίνει το πινατούμπο εκεί πέρα. Θα τελειώσω μια και καλά τη Σαντορίνη. Θα ξυπνήσει το ηφαίστειο μετά από 2.000 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ποιο ηφαίστειο, το 56 σκοτώθηκε κόσμο εκεί. Η κόρη του Παντελού Γερμού τη θάψαν ζωντανή. Βγήκε με ανάποδα τα χέρια. Άσε. Δεν το γνώριζα. Τι να γνωρίζει εσύ. Μήπως... Βγήκε με ανάποδα τα χέρια, τι εννοεί. Ο Παντελής Ζερβός, ο ηθοποιός, η γυναίκα του ήταν από τη Σαντορίνη. Ναι. Πήγαν διακοπές το καλοκαίρι, έγινε σεισμός, σκοτώθηκε η κόρη. Το πήραν το παιδάκι, το βάλανε, το θάψανε. Αν δεν ήταν νεκρό το παιδάκι, μετά 3 χρόνια το βγάλανε και το παιδάκι ήταν βρούμητα. Και ο άνθρωπος μέχρι να πεθάνει, το είχε μαράζει στην ψυχή του. Άλλο να σου πεθάνει, και άλλο να είναι ζωντανό και να το θάψουν έτσι. Άστα. Πάμε παρακάτω, έχει πολλές. Ποιος είναι ο Καραμάνος που ανέλαβε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αν ξέρω τίποτα. Δεν γνωρίζω, παιδιά. Ειλικρινά, δεν ο Καραμάνος ανέλαβε τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα ρωτήσω τον Γιώργο τον Πετρίδη. Την ευκαιρία του μπάσκετ του ΠΑΟΚ τη χάσατε όταν πήρατε λεφτά από τον κύριο Σαββίδη, αλλά τα λεφτά αυτά δεν διαμοιράστηκαν στο σωστό τρόπο. Με σωστό τρόπο. Δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα γιατί θα περάσω την κόκκινη γραμμή. Ο κύριο Σαββίδη σα έκανε εξετάσει και σα έκανε αναξεταστέου, όχι μόνο στάσιμου σα άφησε. Εντάξει, άστρο ο Καραμάνος και ο Καραθάνος εκεί πέρα δεν σώζει την κατάσταση. Παρακάτω. Ο Σοφοκλής εκράζει, λέει: ο ράπ λέει όλο για το κόκκινο, λέει, αλλά τις μπιφτεκάρες μια χαρά τις καταλαβαίνει. Τις μπιφτεκάρες τις κάνει για το σκύλο, πες το φελό αυτό που είναι. Είναι νεόπλουτος ο Κωστής, πηγαίνει σε ταβέρνα το σκύλο του. Δεν μπορεί να το πάρει σπίτι. Πάει το σκύλο σε ταβέρνα. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Εγώ είμαι νεόπλουτος. Επτίζει. Αυτή είναι η κινήση, μόνο νεόπλουτος μπορεί να το κάνει αυτό. Ότι πήγα το σκυλάκι μου και το τάισα. Βέβαια, ρε φίλε. Ναι. Εκεί δηλαδή τώρα υπάρχει κόμπι. Εσύ τι θα το τάισε το σκυλάκι, κόπρα να το δικό σου. Τι θα το έκανε το σκυλάκι, θα μου πει έχει σκυλάκι. Δεν είχα ποτέ σκύλο. Δεν είχε σκυλάκι γιατί δεν έχεις, είσαι ανεύθυνο. Γιατί και σκύλο να έχει και αρνιώτα. Παιδί να έχει και ότι δουλειά να έχει πρέπει να είσαι με ευθύνη. Εγώ είμαι ανεύθυνο. Τι είσαι. Μπορεί να έχει εδώ τρεις ειδήσεις και εσύ να ξέρει την τέταρτη που δεν είναι. Έλα, πάμε παρακάτω. Τι είσαι, υπεύθυνος. Μια δεκαετία ο Ατρόμητος βγαίνει στην πεντάδα τσούκου τσούκου μπολ και δεν μπαίνει ποτέ ο Μίλους. Καιρός να παίξει λίγο και μπάλα. Ποιος θα παίξει μπάλα, ο Ατρόμητος? Δύσκολα. Πώς θα παίξει μπάλα, με τον Ούμπιτες 36 χρονών, με τον Χαρίση που έχει το μυαλό του πρόβλημα, με ποιον θα παίξει μπάλα, ρε, ο Ατρόμητος? Ο Τάντζης και ο Ζήγιεχ θα μπουν στα δίχτυα του ΠΑΟΚ με αυτά τα χαφ του ΠΑΟΚ. Ναι, δεν πήραν εξάρι στον ΠΑΟΚ και αύριο να πάρουν εξάρι δεν προλαβαίνει να παίξει το εξάρι. Οπότε ο κύριος Σαββίδης δεν είδε το θέμα του Champions League με σοβαρότητα, είδε όμως το πρωτάθλημα με σοβαρότητα. Φαίνεται ότι στον ΠΑΟΚ δεν το βλέπουν το Champions League με μεγάλες βλέψεις, όπως δεν το βλέπει και ο Ολυμπιακός και δεν το βλέπει και η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν κατηγορούμε το βάρος με ότι... στο πρωτάθλημα. Φυσικά. Συγχώρες, αν δηλαδή πετύχει με αυτό το υλικό, πέτυχε. Θα είναι τεράστια θα... Ναι, δηλαδή δεν το βάζετε και καλά με τη Μουχαμέτη να το κάνει, να πούμε το μάτς να το πάρει. Αυτό δείχνουν. Αυτό δείχνουν οι ομάδες. Καλησπέρα, παιδιά. Πείτε με χαζό, αλλά πιστεύω ότι είναι η τρίτη και φαρμακερή για τον Άγιαξ. Και γελάει. Λέει. Και για την ΑΕΚ ήταν με τον ΠΑΟΚ η τρίτη και φαρμακερή και φαρμακώθηκε η ΑΕΚ 3 φορές. Και 5 φορές να παίξει, μπορεί να αποκλειστεί και τις 5. Τι σχέση έχει αυτό? Και ο Πασεραϊκός στην Τούμπα έχει 30 μάτς, μια ισοπαλία περί. Τι να πούμε, αν έτοιμο Μουχαμέτη η τρίτη θα είναι και φαρμακερή. Φυσί τη βλακή. Διαβάζω μήνυμα και πάμε στην Ελλάδα. Διάβασε μήνυμα. Γρηγόρη και Κωστή, πιστεύω πω η σωστή διαχείριση είναι η εξή. Απολαμβάνει τα δύο παιχνίδια και πλέον όλο ο σχεδιασμό έχει να κάνει με το πρωτάθλημα. Όταν δεν μπορεί να αλλάξει μια πραγματικότητα, απλά κάθεσαι και την απολαμβάνει. Εγώ αν ήμουν παοξή, θα ήμουν χαρούμενο, θα έλεγα ξέμπλεξα. Θα δω το πρωτάθλημα με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Όταν θα έρθουν και οι τραυματίε που θα είναι καλύτεροι, μπορεί και ο πρόεδρο το Γενάρη να είναι και πιο αυτό και τα λοιπά, και κάνει καλύτερε μεταγραφέ. Αλλά φέτο, ο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, είχαμε ένα καθηγητή εμεί, μα έδινε γουδιά. Άμα τον είχε μαθητή, γουδιά θα τον έδινε. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα με τον κλειδάρα Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Διγωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε, να βγάλετε τα κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνητε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Λοιπόν, Ραπτό Παντελίδης, επειδή ξέρετε ότι ο Κοργού δεν είναι καλά, δεν προωθεί τον Σούντρεν καθόλου μένοντας σαν τρίτο στόπερ. Για μια καλή φάση πάει την Πέμπτη, θα δεις. Λεπτά 41. Αυτό λέμε. Ότι ο Παντελίδης θα αναγκαστεί. Είναι ότι αυτό πρέπει να κάνει. Θα αναγκαστεί, δεν θα βγάλει πολλούς παίκτες απάνω. Η πάνω γραμμή δεν θα είναι τόσα μέτρα ψηλά. Γιατί το μεγάλο όπλο αυτής της ομάδος, εγώ είδα στιγμιότυπα, ξέρω την ομάδα. Είδα πολλά στιγμιότυπα. Δεν είναι τρομερή ομάδα. Δεν είναι στο κόντρα, άμα σε βρει ανοιχτό και σε διάταξη κακή, κάποια στιγμή, άμα πάρει μεγάλη κατοχή, παρασέρνεσαι. Ναι, δηλαδή, σωστό. Παίρνει την μπάλα, ανεβαίνει λίγο άλλο. Μπορεί να την πατήσει, να βρει και μετά. Δίνει μεγάλα μέτρα και ανοίγει του χώρου. Και αν ανέβει ψηλά. Και τα δηλαδή, άμα γίνει καμιά φάση όπω αυτή με το Μανούσο. Ναι. Αυτά απαγορεύονται. Ναι.
Γιατί όλη η ομάδα ήταν ψηλά πάνω στο κέντρο και έφυγε στην πλάτη. Άμα ήταν ο Βέλιος, δεν θα έμπαινε το γκολ. Γιατί έβγαινε και ο Σικουλής σε συμμετοχή, ποιος είναι πιο τεχνίτης, αλλά δεν έχει τα σκοραρίσματα του Βέλιο. Ο Βέλιος είναι σε κακή κατάσταση, αλλά σκοράρει καλύτερα. Έχει θέμα και ο Ατρόμητος. Ποιο να βάλει, τον Εσικουλού που είναι πιο μπαλαδόρος, πιο γυμνασμένος, ή τον άλλο που είναι πιο φορ. Σε μάτς εκτός έδρας θα πρέπει να παίζει ο Εσικουλού. Μέσα στην έδρα του με τους Πανιώνες και αυτά καθαρίζει ο Βέλιος. Α, και ο Βέλιος, δεν μπορεί να πηδάει ο Βέλιος τώρα με ένα 81 ο Βέλεθ, ένα 82 και ένα 94 ο άλλος και να του παίρνει κεφαλιές. Δεν γίνεται, δηλαδή κάτι δεν κάνει καλά. Ή μπορεί να το κορμί του ή τόσο. Μπορεί να μην είναι έτοιμος. Τι γυμναστή προσωπικό έχει. Μπορεί να μην είναι έτοιμο στην κορυφή. Είναι από αυτέ που παίρνουν του personal που κάνουν έρωτα με τι γυναίκε των πλουσίων. Τέτοιου personal trainer πρέπει. Τα βλέπει. Γιατί άμα με λε κάνει personal. Άμα μου λε παίρνω personal. Εγώ έκανα personal το Σάββατο με το Κωστάκι τον Παπαδόπουλο πυγμαχία μία ώρα. Πήγα και το βράδυ έτρεξα και έφευγα βολίδα. Έμαθα. Κλείστηκα, έκανα τα τέλειε κτλ. Το personal είναι να σε προσέξει παραπάνω. Να κάνει παραπάνω φυσική κατάσταση. Άμα κάνει personal αυτό. Και είναι σε αυτά τα χάλια, τι personal κάνει. Θα τον δούμε. Τι να τον δούμε, ρε. Πες τον μπαμπά του. Μπαμπά σου ήταν αθλητής. Μπορεί να μην είχε τα προσόντα του γιου, ο Κώστας ο Βέλιος, αλλά ήταν αθλητής. Okay. Και τώρα, άμα το δεις 57 χρονών όπως είναι, σίδερο είναι. Okay. Τι οκ. Okay. Μπορεί εσύ ο μπαμπά να είναι πιο σίδερο από το γιο, να πούμε. Θα φανεί. Άντε πάλι με τη φανή. Βρεά τη φανή είσαι. Θα φανεί. Θα φανεί. Προτρέχεις. Προτρέχω. Ναι. Μπάς, εντάξει. Και εμένα δεν μου άρεσε η εικόνα που έβγαλε στο γήπεδο, αλλά με ένα παιχνίδι θα βγάλω συμπεράσματα. Ρε Κόκκινε, αν το δείξει ξανά, ρε Κόκκινε, ξανά, σε ένα μήνα, ενάμιση, δύο, μπορεί να είναι καλά. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν με έδειξε ότι. Θεωρώ φρόνιμο να μην βγάλω συμπέρασμα με ένα παιχνίδι. Δεν θεωρείς φρόνιμο. Εσύ τον Αγκούστο τον έβγαλε ανάπηρο. Έχει βάλει δύο γκολ. Ποιο είπε ο Αγκούστο είναι ανάπηρο. Είπε αυτό με το αυτοάνωσο και δεν μπορεί. Έχει αυτοάνωσο νόσημα. Το αυτοάνωσο νόσημα είναι τα αυτοάνωσα οι γιατροί οι οποίοι δεν ξέρουν να τα μελετήσουν αυτά τα νοσήματα. Σε πατάνε κορτιζόνες και κάνουν προσευχή στο Θεό. Μην ξαναβγεί. Τι σε πατάνε? Πατάνε κορτιζόνη στα αυτοάνωσα. Όχι, όλα τα αυτοάνωσα έχει κορτιζόνη. Όλα. Βρεάσε με καημένε τώρα, μας μάθει τώρα. Ιατρικά τώρα, μου φάει τα νοσοκομεία και τις κλινικές τώρα. Εσύ ήρθες με τις ρετσίνες τώρα, μας κάνεις μάθημα να πούμε. Λοιπόν, άκουγα τώρα να μάθει. Τι έχει το μάτι. Τρέχει. Σε κλούβιο. Δεν είπα εγώ ότι είναι σακάτης όπως γράφουν κάτι γλύφτες εδώ πέρα, να μην πω ονόματα. Εγώ είπα δεν θα έπαιρνα ένα παίκτη. Ο καλύτερος του κόσμου να ήταν να στηριχτώ απάνω του όταν έχει αυτό άλλο νόσημα. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι? Διαφωνώ. Διαφώνας, με νοιάζει. Κάτι ξέρουν παραπάνω. Ποιος ξέρει κάτι παραπάνω? Αυτή που το με συγχωρείς, ρε Κόκκινε. 1.000.000 χαφ στον κόσμο με το αυτοάνωσο θα πάω να πάρω. 15 γκολ να τους κάνει. Λοιπόν, άνω τελεία γιατί πρέπει να πάμε Ολλανδία. Α, πάμε να ακούσουμε έχει τον Φερέιρα για την κλήρωση του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε την κλήρωση. Γιώργο. Λοιπόν, χαίρετε. Αρχίζει η δηλώση του κ. Φερέιρα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο. Έχω την πεποίθηση βέβαια ότι ούτε και για αυτόν είναι μια εύκολη κλήρωση. Κανένας δεν θα ήθελε να τύχει αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ. Για μας ο στόχος παραμένει ο ίδιος, αυτός που ήταν και πριν την κλήρωση, είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο μας εαυτό, έτσι ώστε να γράψουμε ιστορία με τον ΠΑΟΚ, να μπούμε στους ομίλους. Οπότε αυτή τη στιγμή, ξέροντας πλέον τον αντίπαλό μας, όλοι όσοι δουλεύουν στον ΠΑΟΚ, οι οπαδοί, οι παίχτες, οι προπονητές, όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και επικεντρωμένος στο να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ότι είναι δυνατόν να περάσουμε τον Άγιο. Γιατί πολλές φορές ότι δουλεύει η ομάδα αποσιωμένη στην προετοιμασία για τα προγραμματικά. Τώρα που υπάρχει ένας διαφορετικός αντίπαλος, μπορεί να αλλάξει κάπως η προετοιμασία, το πλάνο που θα δουλέψει. Όταν το κλάρο τα μεταφέρα νόσα πρέπει, αγόρα και δεν σαβέμους κουάλ βαϊστέρμος στο διεστάριο. Vamos puntualmente, podemos alterar un poco a nuestra pretemporada. No, nós acreditamos em que estamos a fazer, temos o nosso plano, sabemos agora quem é o nosso adversário e logicamente iremos trabalhar o nosso plano estratégico porque é um próximo jogo, a próxima adversário e isso é que importa. Agora vamos trabalhar o plano estratégico para este jogo, sim, parte sim. Το πλάνο μας σε γενικές γραμμές παραμένει, παραμένει το ίδιο. Έχουμε φτιάξει την προετοιμασία βάσει κάποιων ιδεών, αρχών, φιλοσοφίας που πιστεύουμε και που πρεσβεύουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στις προπονήσεις που μένουν. Από τη στιγμή βέβαια πλέον, από τη στιγμή που ξέρουμε τώρα τον αντίπαλό μας,
Σίγουρα κάποια πράγματα από τακτικής πλευράς ή στρατηγικής, αν θέλετε, από τη στιγμή που είναι ο επόμενος επίσημος αντίπαλός μας, ο Άγιαξ, σίγουρα κάποια πράγματα θα τροποποιηθούν έτσι ώστε να είναι πάνω σε αυτόν τον αντίπαλο. Θαυμάσαμε όλοι τον Άγιαξ, αλλά έχει πουλήσει δύο πολύ μεγάλα project που είχε, τον Βαντολίχτ και τον De Jong. Πιστεύει ότι αλλοιώνεται κάπως η εικόνα του. Ναι, το καταστάτα τόσο στο γάμισμα του Μέση Πεντήγου, στο γάμισμα του Ραφόρμα του Άγιαξ Ζωγάδα. Μέσα στο μέντε του Περδίδοντες Ζωγατοσμού του Πορτάντες, του Δελίχτου De Jong, τον σχέση και ίσως πάει influenciare negativamente ο Άγιαξ. Εγώ φοβάρω του Παόκ. Nós também perdemos jogadores e, portanto, em relação a esta matéria, estamos iguais. Εγώ θα προτιμήσω να μιλήσω για τον ΠΑΟΚ. Και εμείς χάσαμε πολύ σημαντικά στελέχη της ομάδας, οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τον Άγιαξ. Το vimos claramente e tem que reconhecer isso com toda a humildade. O favorito é o Ajax. Με κάθε ταπεινότητα, βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι ο favorito σε αυτήν την προγραμματικό γύρο είναι ο Ajax. Agora vos garanto uma coisa. Nós vamos lutar pela próxima vaga e pela próxima fase. Αλλά εγώ σας εγγυώμαι κάτι, ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει ό,τι είναι δεδομένο, θα παλέψει μέχρι το τέλος για να μπορέσει να περάσει αυτόν τον αντίπαλο και να είναι και στην επόμενη υποχρέωση. Η γενική του φιλοσοφία για τις έδρες σε νοκάουτ παιχνίδια ποια είναι? Εμείς ξέρουμε ότι παραδοσιακό από κάποιο λόγο παίρνει μεγάλες προκλήσεις εκτός έδρας στο εύκολο παιχνίδι. Τι σκέφτεται γενικά εκεί? Καντούλα, in terms de supremo jogo é melhor ser dentro e fora da nossa casa. Qual é o seu pensamento em geral? Porque, por exemplo, no palco parece que é melhor jogar no segundo jogo fora da casa, parece que tem mais probabilidade de passar as eliminatórias. Ou isso é a história mostra? Eu não ligo muito a isso. Nós temos que jogar contra os nossos adversários, em casa, fora. Temos é que manter o mesmo comportamento, ter a coragem de desafiar o nosso adversário e ter um único pensamento que é possível fazer a história e que é possível entrar na fase final. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο, για το οποίο έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Μπορώ να πω αν το πρώτο μάτς πρέπει να είναι εντός ή αν το πρώτο παιχνίδι πρέπει να είναι εκτός έδρας. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ένας μεγάλος αντίπαλος, θα τον αντιμετωπίσουμε και στην έδρα μας αλλά και εκτός έδρας. Οπότε εκεί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, απόλυτα έτοιμοι, με πολύ μεγάλο θάρρος και με μεγάλη πίστη να πιστέψουμε ότι είναι δυνατόν να περάσουμε τον αντίπαλο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Να πάρει μια γεύση από τους παίκτες, από το πώς υποδέχτηκαν την κλήρωση. Os senhores já têm uma sensação dos seus jogadores, como é que eles viram esse sorteio, esse talento do Ajax? Como disse, ninguém queria calhar com o Ajax, mas também tenho a certeza absoluta que ninguém queria calhar com o PAOK. O possível que prima, όπως κανένας από εμάς πιθανότητα δεν θα διάλεγε τον Ajax, γιατί πολύ μεσούς και καμία ομάδα δεν θα ήθελε να διαλέξει τον PAOK ως αντιπαλό της στην προγραμματική φάση. E agora os nossos jogadores têm que pensar que têm aqui um desafio e uma oportunidade única de poder fazer história no clube. E é isso por continuar a fazer história no clube. Θα μεταφέρω στους ποδοσφαιριστές είναι ότι τώρα μας δίνεται μια τεράστια ευκαιρία και πρόκληση να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Είναι πιο εύκολο να προετοιμάσεις ψυχολογικά μια ομάδα τους παίκτες όταν έχουν να παίξουν μια τόσο μεγάλη ομάδα, δηλαδή τα κίνητρα περισσεύουν ανεξάρτητα τη δυσκολία του αντιπάλου. Claramente un adversario muito muito difícil, mas calhar é mais fácil, podemos dizer, entre aspas, porque não temos de motivar os jogadores, não é necessário encontrar esses pequenos detalhes para que os jogadores estejam 100% concentrados no jogo. Não, nesse aspecto, sim. A motivação estará seguramente no máximo, isso eu tenho certeza. Agora cabe-me a mim e aos nossos jogadores a escolher a melhor estratégia, conhecendo o nosso adversário, analisando o nosso adversário, a melhor estratégia que se adequa para procurar levar de vencido o nosso adversário. Αυτό το πράγμα νομίζω δεν χωράει κάποια αμφισβήτηση. Σίγουρα όταν αγωνίζεσαι με ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο, η συγκέντρωσή σου και το κίνητρό σου είναι στο μάξιμο, στο 100% από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα επαφείται σε μένα και στους ποδοσφαιριστές να διαλέξουμε ένα κατάλληλο πλάνο, μια κατάλληλη στρατηγική, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο δυνατόν γίνεται καλύτερα τον Άγιαξ και να μπορέσουμε να το χτυπήσουμε εκεί που πιστεύουμε ότι θα έχει κάποιες αδυναμίες. Αυτά από τον κύριο Φερέρα με την ελπίδα ότι ακούστηκαν καθαρά. Ναι, πολύ καθαρά. Ο Φερέρα τέλεια. Εσύ ακούγόσουν πολύ χαμηλά. Ναι, εσύ ακούγόσουν χαμηλά. Δεν πειράζει, θα τα πούμε λίγο αργότερα για να συνεχίσουμε λίγο το ρεπορτάζ εδώ στο ξενοδοχείο και τα λέμε μετά αν χρειαστεί. Ναι, βεβαίως. Κάνε τη δουλειά σου. Να είσαι καλά Γιώργο. Να μας πει και τι θέματα με μεταγραφές και τέτοια. Έχει ενδιαφέρον ημέρα. Μπορεί να είναι Ιούλιος μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά τα θέματα αρχίζουν σιγά σιγά και ζεσταίνονται, έτσι γίνονται. Έτσι καλύτερα. Ναι. Αυτό ευτυχώς και ευχάριστη κατάληξη. Αυτό που σου έδειχνα πριν και το βλέπαμε. Τι με έδειχνε, δεν ξέρει ο κόσμος δεν κόκκινε. Λοιπόν, πες μας, τι. Ο προπονητής Δυναμό Βουκουρεστίου, ο προπονητής της Δυναμό Βουκουρεστίου, ο Νεαγκόε,
Έπαθε έμφραγμα, 51 χρόνων. Τι έπαθε? Έμφραγμα. Πριν? 51 χρόνων. Σαν και εμένα δηλαδή. Ναι. Ωραία, καλή ηλικία. Είναι καλή ηλικία για να πάθεις έμφραγμα. Μάλιστα, καρδιακή προσβολή λέει, όχι... Η καρδιακή προσβολή είναι το έμφραγμα κόκκινο. Καρδιακή προσβολή το λέγαν πριν 40 χρόνια όταν δεν ξέραν τι είναι το έμφραγμα. Και όταν δεν μπορούσαν να το εγχειρήσουν. Και πήγαινα στην Αγγλία και ζούσες 8 χρόνια, ενώ τώρα ζεις 50. Έχει αλλάξει. Πήγες στο Λονδίνο, έκανες εγχείρηση και σε βγάζανε νοκάουτ σε 2 χρόνια. Πήγαινες με καμιά πιτσιρίκα και πέθαινες. Τώρα η καρδιά είναι, πώς το λέω, αν τη γλιτώσεις είναι συνάχη, πώς το λέω. Λες και έχεις αλλάξει μηχανής αυτοκίνητο. Ναι, αρκεί να ξέρεις αν σε προειδοποιήσει, γιατί κάποια στιγμή θα σε προειδοποιήσει. Μην κάνεις τον έξυπνο, όχι το στομάχι μου είναι, όχι δεν έχω τίποτα. Να πας εκεί σαν χέστης, σαν φοβιτσιάρης, να πεις εδώ δεν αισθάνομαι καλά, έχω βαρύ στομαχιά. Να πας να σε δουν πως έχεις κάτι τέτοιο. Σου περνάει ένα μπαλονάκι, σε 10 μέρες περδίκη είσαι. Εντάξει. Καλύτερα να φοβάσαι και να πάνε όλα καλά. Η καρδιά πάντα προειδοποιεί. Πάντα. Απλά εμείς την παίρνουμε αψήφιστα και όσοι ξέρουμε το σώμα μας θα το καταλάβουμε. Όσοι δεν το ξέρουμε, εκεί είναι πρόβλημα. Αλλά καλό είναι να πηγαίνεις στον γιατρό και να κάνεις τους ελέγχους. Έτσι. Τη γλίτωση. 50 να το βάλω ένα μπαλονάκι, θα πάει μέχρι 80, θα πάει αυτός. Τη γλίτωση. Άμα τη γλιτώσει, μην φοβάσαι μετά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ναι, ο Ολυμπιακός, γιατί είσαι και κουμαρτζής ωραίος εσύ και μ' αρέσεις. Και με τον Κουλιανό και αυτός είναι κουμαρτζής καλός και μ' αρέσει. Και αυτός δύο κουμαρτζίδες, δύο καλά πράγματα. Εσύ δεν είσαι κουμαρτζής. Δεν είμαι κουμαρτζής, ρε κόκκι. Δεν θα το παίξει στοίχημα σε αυτό το παιχνίδι αύριο. Όχι, δεν θα το παίξω στοίχημα, κόκκι. Ξέρεις γιατί. Ιούλιο και Αύγουστο οι αμοιβές μου είναι, πέφτουν πολύ έναντι των άλλων 10 μηνών. Okay, οπότε έχω να καλύψω τρύπες. Αλλιώς θα το έπαιζα, μην νομίζεις. Θα το έπαιζα γκολ-γκολ. Αν θα βάλει. Over. Γκολ-γκολ και over. Γκολ-γκολ και over θα το έπαιζα. Το λογικό λέει αυτό. Και με Αβραάμ Παπαδόπουλο και Κούτρι θα φάω δύο γκολ. Θα βάλω και ένα σαν Ολυμπιακό. Δύο φράγκα σε αυτό το παιχνίδι είναι για μένα. Δύο φράγκα είναι το over. Νομίζω είναι καλή. Είναι καλή αυτή. Με Αβραάμ Παπαδόπουλο. Πού πάτε ρε με Αβραάμ Παπαδόπουλο, κοροϊδεύουμε εδώ τον ΠΑΟΚ. Βάλτε από δίπλα το σκοράρι και ο Ιντέγε. Ναι. Θα πληρώνει καμιά 6 αυτά φράγκα. 2 από 14, το... βάζει 1 ευρώ. Άμα ρωτήσει τον Παντελίδη ή κάποιον βοηθό του ή κάποιον άνθρωπο που ξέρει από μπάλα, με είπε πες ο Φαλακρός, ο στόχος του Άρη στα δύο μάτς στο κύπελο με την, πώς τη λένε αυτή την κυπριακή ομάδα, είναι να μην πάθει θλάση μεγάλη και τραυματιστεί, πάθει κανένα σοβαρό πρόβλημα ο Ιντέγε. Το πιο σημαντικό που ναι, αυτό, κάνει... αυτό είναι το πρώτο. Γιατί θα αναγκαστεί ο Άρης να παίξει με τον ο Άρης δεν θέλει να φάει γκολ. Από την έλεγε σου. Ρε κόκκινε, οπότε παίζει... αν είχε ο Άρης εξτρέμ, θα έπαιζε με τον Τεγκινή, σέντερφορ, και θα μπορούσε να βάλει τον Ιντέγε μισή ώρα για παράδειγμα. Ή ένα ημίχρονο. Λέω ότι ο Άρης αυτό το παιχνίδι, το σωστό και το πρέπει είναι να μην φάει γκολ. Ναι, να μην φάει γκολ, γιατί δύσκολα θα βάλει κιόλα. Πιθανόν, ναι. Πιθανόν, ναι. Μην ξαναρωτήσει κανεί άμα δει καμιά σούπα. 0-0. Μια χαρά να το πανηγυρίσει, να σφίξει την γλωσσά. Να μην το πανηγυρίσει. Ναι, να μην φανεί το ούλο στο χαμόγελο. Το δόντι να φανεί, ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν είναι κακό. Γιατί πολύ απλά αυτή η ομάδα δεν μπορεί να δημιουργήσει ποδόσφαιρο. Δεν παράγει ποδόσφαιρο. Κοιτάει να κλέψει. Οπότε και 0-0 αρθεί, λέμε. Ο Άρης μπορεί να δημιουργήσει ποδόσφαιρο. Από αυτού καλύτερα. Πώς θα δημιουργήσει. Την από ανάπτυξή αυτούς... του την είδε με τον Ατρόμητο. Πώς πήγε την μπάλα από τα πλάγια. Έχει τον άξονα ανάπτυξη ο Άρης. Έχει ανάπτυξη ο Άρης να κάνει. Προχώρατο. Τι προχώρατο. Από αυτού είναι καλύτερο. Αν δεν παίξει ο Μάρτινς δεκάρι, δεν μπορεί να παράξει ποδόσφαιρο. Αν παίξει ο Μάρτινς όμως, ο Μπάσα και ο Ματίγια, θα είναι το κέντρο να πούμε πάρα πολύ αργό. Και ευάλωτο. Και ευάλωτο αμυντικά. Έχει θέματα. Εγώ θα έπαιζα Μπάσα, Ματίγια και τον τρίτο το χαφ. Και να παίξω με Μαρτίνες πλευρές. Φετβατζίδη και τον Ντεκινή θα ξεκινούσα. Δεν θα ξεκίναγα τον Ιντέγε. Τον Ντεκινή θα ξεκινούσα. Θα πήγαινα στο σφιχτόκολο. Κατάλαβες κόκκινη και σταμάτα να καπνίζεις μέσα στο στούντιο. Τηλειωθήκαμε μια ομάδα που αποκλείστηκε από την Τότεναμ και γελάει. Ποιος? Την πλάκα ο 584. 583 συγγνώμη. Ναι. Τουλάχιστον δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα σε περίπτωση αποκλεισμού. Ναι. Λοιπόν. Για τον ΠΑΟΚ λέει. Ναι. Γιατί έγινε ποτέ φασαρία σε κάποια ήττα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Εγώ τον ΠΑΟΚ τον βλέπω από το 78. Από τη Σερβέτ έτρωγε 4 η ομάδα του Κούδα. 4-0. Εντάξει. Ποτέ δεν έγινε σαματάς στον ΠΑΟΚ για ήττα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και σε καμιά ελληνική ομάδα ποτέ δεν έχει γίνει σαματάς από δημοσιογράφο, από φίλαθλο, από οπαδό. Μια φορά θυμάμαι που θα διώχναν τον Λόραντ που πήγε και έφαγε 6-1 μέσα στην Μπαρτσελώνα. Που έβαλε τον Γκουερίνο δεξί μπακ. Φαίνεται το πρώτο έμφραγμα το έπαθε εκεί. Και σταμάτησε το μυαλό του. Έβαλε τον Γκουερίνο δεξί μπακ μέσα στην Μπαρτσελώνα. Και έβαγε 6-1. Και ήταν για 12 γκολ με ήρωα το Φορτούλα. Εντάξει. Φαλακώ, μόνο τότε άκουσα εγώ
Σε Ολυμπιακό άκουσες κανένα να, για, να λέει για κανένα προπονητή για το Champions League που δεν πέρασε ή δεν πήγε καλά? Όχι. Τι λέει αυτός ο Πάοξης, τι χάπια λιγμένα πήρε που σε στέλνει το μήνυμα να μπούμε? Λέγε παρακάτω. Φαλακρόπουλε, πέρσι στην αρχή τη σχέση σου με τον κτηνίατρο. Σχέση τη. Τη σχέση σου. Με τον κτηνίατρο. Ναι. Ναι, ναι. Λέγατε ότι η Ξάνθη θα περάσει άνετα τον Άρη. Ναι. Μετά ότι θα κινδυνεύσει την περασμένη εβδομάδα, καλή ομάδα. Ο Άρης, προεδράρα έχει ο Άρης, μετά παίρνει Γκένζογλου. Σήμερα όλοι άγρυθοι. Αντιλιακό στην Κασίδα, επιγόντω. Αυτό κατάλαβε αυτό. Αυτό λέει. Κοίταξε, τον κατανοώ τον άνθρωπο που έκανε τον Κόκε ω ήρωα και εθνικό ήρωα τη ομάδα του Άρη και σημαία. Ένα άνθρωπο με 19% τόνους γλύπος, με περιτά κιλά και με ένα συμβόλαιο που άλλα έλεγε και άλλα έπαιρνε. Και αυτά τα λέει στο πόρισμα, έτσι. Mm-hmm. Να μην ανοίξουμε παλιές ιστορίες. Αυτό για τον Αριανό που θέλει να ξέρει να κάνει το μάντι. Να του κάτσω εγώ τον Αριανό, όπως σε συνάντησα προχθές με εκείνο το Φλόρο, το πιτσιρικά που καθόταν από πίσω σου και μας έλεγε για μπάλα. Και ξέρεις, κάτσε ρε Ρέγκα να πούμε. Μια χαρά τα έλεγα. Ρέγκα. Μια χαρά. Τι να πει η Ρέγκα. Τα Αριανάκια μια χαρά ήταν. Ποια ήταν μια χαρά? Μια χαρά. Κάναν τον Κό και Ήρα μας μιλήσουν για μπάλα οι Αριανοί. Θα κάθετε να μάθετε από εμάς για μπάλα. Εντάξει. Τόσα χρόνια ζούσατε σε δημοσιογραφικό και οπαδικό σκοταδισμό. Καλά που φύγανε οι σουπεράδες, οι παλιοί ήρθαν αυτοί οι νέοι που είναι καλύτερα παιδιά. Και ήρθε και ένας παράγοντας που, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ξέρει μπάλα και είναι και διάβολος μεταμορφωμένος. Δεν είναι σαν τους παράγοντες που είχατε. Και είδατε λίγο να πούμε τυρί. Να μην πω πού, και νομίζετε ότι ανοίξατε και τυροκομείο, να πούμε. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα δεν επηρεάζει τη δύναμη και την αδοχή, αλλά προκαλεί πόνο, αλλά μια είναι στο μήνα είναι οκ. Okay. Λέει ο φίλος σου Άρης. Έχεις πάει. Δεν γνωρίζω. Ναι, άκου να δεις. Εγώ όταν είχα πάθει ένα νόσημα που νομίζαν ότι είναι αυτοάνοσο, με περάσαν και από πιθανότητα ρευματοειδής αρθρίτιδας. Πήγα λοιπόν στον Κιανό Σταυρό και κάθισα 2 ώρες. Και είδα πώς τους φέρνανε αυτούς που είχαν ρευματοειδή αθρίτιδα. Λοιπόν, άμα δεν ξέρετε, αμή μιλάτε. Εξυπνάκηδες. Πάμε παρακάτω. Ηλικία παίζει ρόλο. Κανένα ρόλο δεν παίζει. Καμία ηλικία. Okay. Άμα έχεις ρευματοειδή αθρίτιδα, είναι αυτοάνοσο. Κάνεις το σταυρό σου, παίρνεις τα φάρμακά σου και λες μην με ξαναπιάσει. Αφήστε τις ιστορίες. Τα ζήσαμε. Αφήστε τα. Για αυτοάνοσα μας ψάχνανε και εμάς και δεν είχαμε. Πάμε παρακάτω. Άλλα μηνύματα. Ραπτό λέει, έξυπνε. Είμαστε σειρά, έπαθα έμφραγμα στα 39, αλλά τώρα είμαι καλύτερος από ό,τι στα 30. Mm-hmm. Κοίταξε, μερικές καρδιακές προσβολές γίνονται και με κακή ανατομία. Ξέρεις τι γίνεται? Μπορεί οι αρτηρίες να είναι καλές και από γεννησιμιού σου να έχεις ένα ανατομικό λάθος και να σου δημιουργεί προβλήματα. Το λύνεις και τελειώνεις. Έχει και τέτοια πράγματα. Ο καρδιολόγος που πας εκεί πέρα, ρώτα τώρα. Έχει και τέτοια. Ευτυχώς εμείς. Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει εξετάσεις 2 φορές το χρόνο. Τι κάνει? Βεβαίως. Τι, αιματολογικές. Αιματολογικές και να κάνει. Ναι, τις αρτηρίες. Μία αξιτογραφία θώρακα. Τις είδες, τις αρτηρίες. Μόνο μία εξέταση μπορεί να τις ελέγξει 100%. Ποια? Η στεφανιογραφία. Εκάντινα. Έχω κάνει. Τρισδιάστατη. Εντάξει. Δεν κοίτα, πάει καθένας να κάνει. Κοίτα μια χαρά. Αυτά εδώ τα. Αυτά εδώ απάνω τα είδες. Τα τρίπλεξ, βέβαια. Τα τρίπλεξ τα έκανες. Και τρίπλεξ έχω. Αυτά είναι. Η καλάση δεν έχει ανάγκη. Με τόσα ούζα που έχει πει, έχει κάνει ανοιχτέ αυτέ. Έχει κάψει τι αρτηρίε, ανοίξανε. Πλάκα κάνει. Κοίταξε, οι γιατροί ξέρει τι λένε. Πιες, αλλά μην καπνίζει. Το τσιγάρο καταστρέφει, λέει, τι αρτηρίε περισσότερο. Αν πιει και 2 κρασιά και κάνα 2-3 ουισκά και κάνα 2-3 βότκε. Εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Δεν βλέπει τον Τέο με τον Τερεπέουλο. Έχει καμιά αρτηρία κλειστή. Δεν καπνίζουν, πίνουν. Πάμε παρακάτω, έλα. Άρα, άμπαλε σαν τον Καμόνα, τον Παλουνάκη το κάνουν. Το στεν το φορά. Λέει ο 103. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, γιατί στο λέει αυτό? Έχει μια διαφορά το στεν με τον Παλουνάκη. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πάμε παρακάτω. Δεν το γνωρίζω. Ούτε να το γνωρίζει. Ούτε να το γνωρίζει. Και αν το γνωρίζει, τίποτα δεν είναι. Αν έχει καλό γιατρό και πλήρει κανένα τετραχίλιο σε καμιά κλινική. Αν πα στο νοσοκομείο, μπορεί να πεθάνει πριν την ώρα. Πάμε παρακάτω. Εκτό αν έχει καλού γιατρού. Έχει καλού γιατρού και να έχει το νοσοκομείο, θα πα αδιάβαστο, λέγε. Καλή γιατρή θα πα στο νοσοκομείο, θα πα στο εξωτερικό ή θα πα σε κλινική. Πάμε παρακάτω. Καλό γιατρό στο νοσοκομείο, σπάνια να βρει. Ή θα κάνει χαϊβάνι, κάνει τεμπέλη που θα είναι καλό και θα πάει πιο πάνω. Ή άστο, μην το πιάνει το θέμα γιατί πονάει. Πάμε παρακάτω, λέγε. Δεν βλέπω τον Ολυμπιακό να παίρνει παίκτη για τη θέση του Φορτούνη. Ναι. Λέει ο φίλος ο Βότης. Ναι. Αυτό εδώ τι σημαίνει? Ότι ο κύριος Μαρινάκης χάρηκε για τη Νέα Δημοκρατία για την πάρτη του. Αλλά εσείς εκεί κάτω δεν κάνετε κριτική όπως κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Φοβάστε. Ή φοβάστε ή τα παίρνετε. Ένα από τα δύο είναι. Ή και τα δύο. Λοιπόν, τελειώσαμε με εσάς εκεί κάτω. Το πιο κρύο δημοσιογραφικό λόμπι είναι το αθηναϊκό. Ή φοβάστε ή τα παίρνετε. Ένα από τα δύο. Λέω ή. Δεν λέω ότι τα παίρνετε. Ή φοβάστε ή τα παίρνετε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό τα είπαμε. Τι να πούμε για τον Ολυμπιακό? Τη δήλωση του Μπέου την άκουσες? Όχι, τι είπε αυτός. Το ρώτησαν.
για τον Ντόμ και λέει το μόνο Ντόμ που ξέρω είναι τον Ντόμ και τον Τζέρι. Άδικο έχει. Δεν πηγαίνει υπάρχει. Να συνδιαλέγεται ολόκληρος μπέος, ολόκληρος παιδαράς. Έχει μπλεχτεί με όλη τη νύχτα, με όλη τη μέρα. Ένας άνθρωπος της πιάτσας με έναν άνθρωπο που του δίνει χαρτζηλίκι να πούμε η γυναίκα του. Άσε ρε κόκκινε, πάμε παρακάτω τώρα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Χαρτζηλίκια το δίνει η γυναίκα του, κάτσω εγώ να μιλήσω με τον άλλο. Πάμε παρακάτω ρε. Εμείς τι ποσοστό δίνουμε, εσείς πάνω λέει, τι ποσοστό δίνετε να περάσει ο Πάκο τον Άγιαξ. 70-30 τον Άγιαξ την όγω. Δεν αποκλίνουμε τον Κωστή. 70-30, άντε να πάω 75-70-30 είναι. Και θα σου πω δεν είναι θέμα παικτού, είναι θέμα προπονητών. Και είναι καλό για τον Πάο καθόλου. Για τον Άγιαξ να μας διορθώνει κάποιος εδώ ο φίλος μας ο Σιώπης. Θα παίξει προκριματικά, όχι θα παίξει αυτά τα Mil Cup όπως τα λένε στην Ολλανδία. Και ένα μάτς πρωταθλήματος, άρα θα είναι δύο μάτς πιο μπροστά από τον Πάο. Το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Λέει. Άλλο ευρωπαϊκό, ρε. Ξεκινάει πιο μπροστά η πρωταθληματάρα του, θα πούμε. Πιο μπροστά. Εντάξει, η Ελβετία ξεκίνησε ευρωπαϊκό. Άρα πιο έτοιμη θα είναι από εμάς εδώ. Ναι. Το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό. Λέει. Πάλι μια ομάδα ναι. Με ένα-δύο παιχνίδια δεν θεωρείται έτοιμη. Ναι, δύο παιχνίδια όμως με μηδέν παιχνίδια κάτι παραπάνω εμπειρία έχει. 180 λεπτά. Εντάξει. Σωστά. Κάτι παραπάνω πήρε. Ανοίγει, ξέρω εγώ, η αθλητική του ας πούμε υπόσταση. Άλλο τι έχουμε να δούμε. Σωστά, γιατί. Ναι. Την είδαμε το Βόλο, μ' άρεσε και μπροστά έκανε δύο κινήσεις που ανέβασε επίπεδο. Εντάξει. Τώρα πίσω αυτοί έχουν θέματα. Με τον Οικονόμου, με τον Τσικρίσκι πίσω θα έχουν θεματάκια αυτοί. Αλλά και ο Βόλος με το παράρτημα εκεί καλή του ομάδα, ναι, ο Βόλος πολύ ψηλά. Καλά στοιχεία. Πολύ ζώνη, πολύ ανοιχτή. Ναι, το είδα. Η τετράδα του πολύ ανοιχτή απάνω. Πολύ καλός ο Μάνταλος. Ποιος? Ο Μάνταλος, πολύ καλός. Ο Μάνταλος. Άμα θέλει η Άκη να πάρει πρωτάθλημα, πρέπει να διώξει το Μάνταλο. Να απομανταλοποιηθεί. Για την ΑΕΚ να πάρει πρωτάθλημα έπρεπε να φύγει ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Αυτές οι κατάρες και οι δύο, αυτές οι βαλούτες και οι δύο. Ο Μπακασέτας δεν έφυγε. Ο Μπακασέτας έφυγε, καιρός είναι να φεύγει και ο Μάνταλος. Θα περιμένω εγώ τώρα να πάρει ο Μάνταλος εκεί με την κακομοιριά που τον δέρνει. Αυτός με τα ψυχολογικά που του έκανε ο ΠΑΟΚ 3 κύπελα. Θέλει καταρχήν πρέπει να πάει στον ψυχολόγο 30 χρόνια να έχει υπόσταση βοηθητική. Και ο Βόλος λέει έδειξε καλά στοιχεία. Εντάξει τώρα τα δεύτερα του ΠΑΟΚ τώρα εντάξει. Άστε. Καλύτερος από Ξάνθες και τέτοια μπορεί να είναι ο Βόλος. Γιατί εγώ εμπιστεύω πολύ τον Μπέο στο να αγοράζει παίκτες και να στείλει. Έχει ποδοσφαιρικό μάτι. Και να στείλει. Την ομάδα. Να στείλει την ομάδα, ναι. Εντάξει, γιατί το γουστάρει, σαν το PlayStation. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ξέρει. Σε όλα μέσα είναι. Και μπαλαδόρος και στα στοιχήματα μέσα. Και στην κοινωνία μέσα. Και στο δήμο μέσα. Και δήμαρχος, μια χαρά είναι. Μακάρι και εμείς είχαμε δήμαρχο. Και αυτοδυναμία με τη μία. Γιατί, τι έχει καλύτερο ο Βόλος δήμαρχο. Αυτό κάτι δείχνει. Τι καλύτερο. Το ότι δεν βγαίνει κάποιος επαγγελματίας πολιτικός εισαγωγικά. Ναι. Και βγαίνει ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Καλύτερα. Που... Πιο αυτό... καλά μιλάω με αυτόν εγώ και μπορώ να τσακωθώ και να πλακωθώ και να κάνω. Παρά με τον κόσμος... άλλον. Το... Από τα τζάκια και από τα αυτά. Τουλάχιστον με τον Μπέο θα είσαι πιο καθαρός να πούμε. Λέει, τι λέει. Θα κλείσουμε, θα πάμε στο διάλειμμα. Τι αυτό. Πιο. Α, εξής από Νέα Σμύρνη. Σμύρνη, ναι. Σημασία δεν έχει τα παίξει εσύ στο αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αλλά Αβραάμ τι θα παίξει. Αλλά τι έχει παίξει ο Αβραάμ. Μου κατάντια σας. Έτσι, μην βαράς τα τραπέζια, ρε. Φοβάται η μήνη. Όχι, ρε, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Καλώς κλαίει. Γομάρι, τι έχεις, μπορντόκα έχεις να κάνεις και βαράς τα τραπέζια. Όχι, ρε, σιγά. Για όνομα του. Μια χαρά ζωάκι είναι. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Από σένα καλύτερο πάντως. Ναι, καλά, σίγουρα. Εδώ είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός σας, αρκεί να έχετε μπροστά σας νάδια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα θα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Οι γραμμές θα ανοίξουν σε λίγο καθώς έχουμε την κλήρωση για το Europa, για το Europa League με το Europa League με τον κύριο Ιφαντίνο. Κύριο Μαρκέτη. Κύριο Μαρκέτη. Αυτό δεν βλέπω τόσο καλά. Είναι πλάγια. Πάρα ακουστικά να ακούς και εσύ. Λοιπόν, να πω ότι χορηγός μας είναι τα καταστήματα Κοσμάογλου. Αφού αν οι μεταλλικές επιφάνειες θέλετε να βαφούν, χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Γι' αυτό σιλικονού χωτουκόχρωμα Heavy Metal Silicon από τη Vitex. Με κορυφαία σκληρότητα, αδοχή στον χρόνο, στην ηλιακή ακτινοβολία και στην υγρασία. Θα το βρείτε σε χιλιάδες αποχρώσεις καθώς και με ανάγλυφη ή μεταλλιζέ εμφάνιση, είτε στην Ιθάκη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο Δυτικά, είτε στο κέντρο Φιλίππαδου 14, είτε ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310
2-10-480-606. Τώρα θα μάθει ο Άρης τον αντίπαλό του, αν περάσει. Όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Και η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος. Αν περάσουν. Έτσι λοιπόν. Η ΑΕΚ όχι, η ΑΕΚ είναι πρώτη κλήρωση. Η ΑΕΚ είναι πρώτη κλήρωση, είναι τρίτος πραγματικός, μπαίνει κατευθείαν. Με το που βγει ο Άρης και ο Ατρόμητος θα το αναφέρουμε κατευθείαν. Για να δούμε κατά τρόπο. Οι αντίπαλοι του team number 7 will be teams number 1. This give us the first following. Για να δούμε τα πρώτα. Με Γιώργο Μάτζιο στο ο οποίος πάντα σκληρώσει είναι εδώ πέρα. Απέφυγε την Μπράγκα ο Άρης. Θυμίζουμε ότι η πιθανή αντίπαλη είναι. Είναι τρολιά αυτό. Ναι. Να πει με καμιά Μπράγκα. Η πιθανή αντίπαλη ήταν η Μπράγκα η οποία έφυγε. Πήγε με τη Λέγκια Γκτάνσκ. Είναι η Σπαρτάκ Μόσχα. Και τα υπόλοιπα είναι ζευγάρια. Σπαρτάκ Μόσχα είπε ο Κωστής είπε και άλλη μεσού την προηγούμενη φορά και βγήκε. Αληθινός. Οι άλλες είναι Αλασκέρ τη Θεάουα, δηλαδή Θεάουα. Μόλτε η Τσουκαρίτσκι, λογικά Μόλτε. Στρασβούργο η Μακάμπι Χάιφα. Με Μόλτε. Λογικά Στρασβούργο. Ο Άρης με Μόλτε. Θέλω να πας δημόσια τα λιανά, πας και δούνε τίποτα, κανένα μύδι καλό. Έρχονται εδώ και βλέπουν τον Αρχιμίδη. Pairing starts with number 4. Με Μόλτε θα πει, εσύ τι λες. Εγώ είπα Στρασβούργο. Είδα έτσι να ακούω το Γάλλο να περιγράφει. Το Στρασβούργο το οποίο δεν έχει αλλάξει πολύ από πέρσι την ομάδα. Όχι, λίγες ώρες στην κουβέντα ρε να ακούσουμε τον άνθρωπο. Μικρομεσαία ομάδα. Λοιπόν, το 4 πάει με το 9. These are the results. Για να δούμε. Torino ο Debrecen versus Shakhtar Soligorsk ο Esbjerg. Ο Άρης με τη Μόλτε. Με τον νικητή Μόλτε Τσουκαρίσκι. Yes, κύριε! Μίκηλαν versus Rangers. Είναι Ορβηγία η Σορβηγία. Όποιος πόνταρε πληρώθηκε. Λοιπόν, τώρα Μόλτε ή Τσουκαρίτσκι λες. Μόλτε. Ναι. Τσουκαρίτσκι είναι Σερβία, η Μόλτε είναι Νορβηγία. Σαν εκείνη την, την πολωνική που έπαιζε με την Πάτε Μπόρισοφ. Ποια σκλήβιτσε. Εντάξει, καλή χρυσή ομάδα και έχασε με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά. Εντάξει, δεν έχουν εμπειρία αυτές οι ομάδες. Ναι. Άρα λοιπόν ο Άρης θα παίξει αν περάσει από την Ελλάδα. Ο Άρης μεγάλη εμπειρία έχει. Πρώτο μάτς. Νορβηγία. Για την αντίπαλο μιλάμε. Αν περάσει η Μόλτε δεν είναι εύκολη. Ναι. Another wave of pairing starting with number 10. Το η Μόλτε έχει παιχνίδια στα πόδια της. Οι Νορβηγοί παίζουν το καλοκαίρι. Είναι ομάδα που θα έχει ρυθμό, αλλά δεν είναι μεγαθύριο Κωστή. Για δεύτερο μάτς. So, δηλαδή τα ξακούς Μόλτε, σε τρομάζει. Όχι με το κορκούτα αριστερό μπακ, με τρομάζει. Θα πάρει αριστερό μπακ. And the pairings are. Δεν λέει τίποτα που πέσαμε μέσα. Royal Antwerp versus Victoria Pilsen or Olympiakos. Ο Ολυμπιακός εδώ είναι σημαντικό. Αν αποκλειστεί από την Πλιζέν, στο Europa League θα παίξει με την Αντβέρπ, στην οποία προπονητής είναι ο Λάζλο Μπόλονι. Ο οποίος πέρσι έκανε δουλειά και την έβγαλε η Ευρώπη μέσω του play-off. Αν αποκλειστεί από την Πλιζέν. Αν περάσει την Πλιζέν, θα παίξει με την ομάδα του Ερντογάν. Την Πασαξερχή, την Τούρκικη. Το αλλάξει τα πετρέλαια. Η ομάδα που αγαπάει ο Ερντογάν. Αγαπάει ο Ερντογάν, ναι. Είναι η Φέρεν Μπαρτσέν. Ναι. Η ομάδα της Πασαξερχή είναι η ομάδα που κάνουν δουλειές. Το είπε κομψά. Σκόμψα με Ρομπίνο και λοιπά. Λοιπόν, δουλίτσες τι κάνουν, στείλουν μάτσα και τι κάνουν. Όχι, βοηθάει. Η Μπασαξερχή, κοίταξα να δεις, ήταν 10 βαθμούς μπροστά και ένα θέλει να χάσει το πρωτάθλημα. Τις τελευταίες αγωνιστικές. Ναι. Μόνο αυτό σου λες. Λοιπόν. Εδώ στείλουν μάτσα οι απένταροι εδώ στην Ελλάδα. Δεν αστήσει ο άλλος μάτσα. Τι είσαι, εσύ είσαι έξυπνος και άλλος είναι βλάκας. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Επειδή μου είπε ότι η ομάδα του Προέδρου. Απλά κάνεις παρέα με ανθρώπους που έχουν στήσει 200 μάτσα και δεν έχεις πάρει ένα. FC Toon versus FC Moscow. AEK Larnaca or Levski Sofia versus KA Ghent or FC Vitorul. Fair Bar or FC Vaduz versus Flora Tallinn or Eintracht. Είπες σε τυφλό άνθρωπο, έτσι βλέπεις την μπάλα και σε κόμμα πέφτει, δεν ξέρω. Ήξερα εγώ ότι είναι τυφλός άλλος. Δεν φαίνεται. Αφού πλάτη ήταν. Ποια πλάτη ήταν και αυτή. Πάτσα κάρτα τον είχες. Πλάτη σου ήταν εδώ. Πλάτη σου ήταν. Για να δούμε με ποιο θα παίξει και ο Ατρόμητος και η ΑΕΚ. Κλείσουμε και με το Europa. Λοιπόν, να πω ότι η ΑΕΚ έχει πιθανούς αντιπάλους Τραμπζοσπόρου, Τρέχτη. Με Τραμπζοσπόρου θα παίξει. Τσεσεκά Σόφιας, Λουκέρνη, Πνέη, Γεχούντα και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Η Ένωση, η οποία είναι στους χειρούς. Να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Από ό,τι βλέπω δεν βγήκε η ΑΕΚ ακόμα. Ότι αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τον Άγιαξ, πάει στα play-off του Europa League με? Και θα είναι στους χειρούς. Με τι μπορεί να παίξει όμως? Θα είναι στους χειρούς, θα έχει μια θεωρητικά βατή κλήρωση. Για να περάσει στους ομίλους του Europa League θα χρειαστεί να δώσει δηλαδή ένα παιχνίδι για να μπει ο ομίλος του Europa League.
αν αποκλειστεί από τον Άγιαξ. Επίσης να πούμε ότι λίγο μετά την εκπομπή σας, λίγο μετά τις 4, αναμένεται και η μέρα ακριβώς που θα είναι το πρώτο μάτς, η 6-7 Αυγούστου, στην Τούμπα. 3η και 13 για τους προληπτικούς, για τον Κωστή δηλαδή που είναι προληπτικός, είναι η ρεβάνς. Δεν είμαι καθόλου προληπτικός. Δεν είσαι. Άλλοι είναι με μένα προληπτικοί. 3η και 13 είναι η ρεβάνς. Στο Άμστερνταμ ο ΠΑΟΚ θα πάρει περίπου χοντρικά 3.000 εισιτήρια για τους οπαδούς του, για τον επαναληπτικό του Άμστερνταμ. Να πω ότι ο Άρης με τη Μόλντε, αν περάσει να έλεγε μεσού, παίζει στο καπάκι, δηλαδή κάθε Πέμπτη θα έχει παιχνίδι. Δηλαδή παίζει τώρα την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη πάει στην Κύπρο, τη μεθεπόμενη Πέμπτη αν περάσει θα αντιμετωπίσει την Μόλντε στην Νορβηγία. Πώς πιθανότητες δίνεις στον Ιντέ για να μην πάθει θυλάση? Κωστικάτσε, τον θα βάλει γκολ. Θα το ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει, λες, και θα ξεκινήσει και γκολ. Δεν μου λες, αν δεν ξεκινήσει, ποιος θα παίξει κορυφή, ο Ντεγκινί. Στη μια πλευρά το χαμηλόκολο, ναι, και απ' την άλλη. Την άλλη, ο Ντουάρτε, ο οποίος δεν είναι πολύ έτοιμος. Ο Ντουάρτε, ο οποίος είναι ανέτοιμος, 7 κιλά παραπάνω, είναι χαφ και θα το βάλει εξτρέμ. Δεν είναι δύσκολο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και να παίζει εντός έδρας. Πόσο άντερ είναι αυτό το μάτς. Άντερ, λες, βέβαια. Ναι. Δύο κολοντία εκεί. Το μάτς με τον Ατρόμητο το είδε πάντως και ο προπονητής Αλεμεσού, ήρθε, έκανε το σκάουτινγκ. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Και τι είδε, ένα γκολ έβαλε ο Άρης, έγινε μια σέντρα, ήταν ένα στην περιοχή μέσα και το έβαλε ο Γούτας. Μάλιστα. Ο Γούτας. Το έβαλε ο Γούτας. Το μεγάλο ταλέντο της Ξάνθης. Που είχε πάει Ολυμπιακό και γύρισε. Τον Ολυμπιακό έπαιξε ποτέ. Τι να παίξει, δεν το βλέπεις ότι θα έρθει και του βάλαν άγκυρες στα πόδια του τώρα. Θέμα έχει ο Ατρόμητος εκεί με τον Χατζησιά η επόφυγη. Λοιπόν, η ΑΕΚ απέφυγε την Ουτρέχτη. Καλό αυτό για την ΑΕΚ. Είπαμε ρε ποιο θα παίξει. Θα το σπόρες εσύ. Ναι. Σε είπα τραμ, πάλι τα είδα λέμε. Η ΑΕΚ οποία είναι στους χειρούς στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Θυμίζουμε για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θέλουν να δουν Άγιαξ σήμερα 8 η ώρα στη συνδρομητική τηλεόραση. Θα το δούμε με τον Παναθηναϊκό. Άγιαξ Παναθηναϊκός, ναι, στο Άμστερνταμ. Με βασικούς δεν πιστεύω. Ψιλοπρόβα τζενεράλ για τον Άγιαξ, γιατί παίζει τελικό Super Cup με την Αϊτχόβεν την άλλη εβδομάδα. Γι' αυτό έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του επίσημα από όσο ο ΠΑΟΚ. Φάχει, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι κακό. Έπαιξε για τους ΠΑΟΚτζίδες. Και προχθές με την Watford κέρδισε 2-1. Έπαιξε και με την Πασαξεχήρ. Η Πιλζέν κέρδισε εκτός έδρας 1-2. Δεν κάνω με δυνατότητα. Ναι. Έφυγε και Μπνέη Γιαχούντα από την ΑΕΚ. Έμεινε Τραμπζοσπόρ, Τσεσεκά, Λουκέρνη και Κραϊόβα. Γιατί μένει να με βάλει. Να κάνουμε την ΑΕΚ και να κλείσουμε το Ατρόμητο. Πιστεύω δεν ενδιαφέρεται κανένα. Κωστή, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε δηλαδή, πιστεύει ακροατή φίλο του Ατρόμητου. Έναν έχουμε στην Αθήνα. Οι φίλοι του Ηρακλείου τον ακούνε Ευρώπη, ένα όνομα του έχει στο μυαλό. Ξούρπα. Σύλλογος φίλων Μπαγκλαδές. Number 10. Μας πρίξατε με τον Χατζηπαναγκή, τον επέκλεισε ο Ξούρουπας. Φτάνει. Δεν έπαιζε τον Χατζηπαναγκή. Τι είχε? Τότε ήταν με την παντόφλα του Γιωμάνου στο Μίτσελ. Πού να ξέρεις η κεφάλα. Face number 2. Βέβαια, ο Χατζηπαναγκή στην Ευρώπη δεν έπαιξε. Σωστά. Έπαιξε. Ένα μάτ. Δύο μάτ. Πώς έπαιξε? Ο Χατζηδονίου του Άρη παραπάνω έπαιξε. Έπαιξε, ρε. Του Άρη. Με πιο πολλά μάτσα από τον Χατζηπαναγκή έπαιξε. Φαντάζω τώρα τι γίνεται. Έφυγε και η Λουκέρνη, μένει Τραμπζοσπόρ, Τσεσεκά, Σόφια και Κραϊόβα. Μένει να μα δει. Άμα πέσει Τραμπζοσπόρ, θα σα παραδεχθώ, θα του δει στα δύο σήμερα. Θα επιτύχει ένα νούμερο για τζόκερ. Τι άλλο να σήμερα. Μην το δίνει ήδη. Πα και ένα προποτζήτη που φάει το μισθό. Μην το δίνουμε. Μην του δίνει τέτοιε ιδέε. Πήρα το μισθό μου και το ξέρω νωρίτερα. Ό,τι έμεινε από το μισθό σου. Μάλιστα. Number one. Για να δούμε. Τραμπζοσπόρ, Τσεσεκά, Σόφια ή Κόνβερτ για του αεξίδε. Number one. Versus... Τι είπε, πιθανότητε. Number... 70-30. 70-30. Μάλιστα. AC Sparta Praha versus Τραμπζοσπόρ. Έφυγε η Τραμπζοσπόρ. Γρηγόρη, δυστυχώ. Στο 90 το χάσαμε. Φίλητασε το προποτζίδικο. Στο 90 το χάσαμε. Θα στυλόταν έξω από κανένα. Είσαι την ομάδα της καρδιάς σου, δεν πειράζει. Λοιπόν, Τσεσεκά Σόφιας ή Κραϊόβα, για να δούμε. Εύκολο γιατί είπε και οι δύο. Η Τσεσεκά Σόφιας, η οποία έχασε από την Τσέρνο Βάρνας προχτές. Ναι, Τσέρνο Μόρε Βάρνας, στην Βουλγαρία. Τι ωραίο παιχνίδι. 7 φράγκα το διπλό. So Budapest Onvet or Universitate Craiova versus AEK. Ο νικητής Χόλβετ Κραϊόβα με την ΑΕΚ. So this concludes the draw. Η Ουγγαρία η Ουκρανία. The matches will be played on the 8th and the 15th of August 2019. 26 winners of the qualifying round 3 will be qualified for playoffs.
Εκφαλώνουμε. Θα δούμε και τον Ατρόμητο. Όχι, θα το δούμε και θα το πούμε. Να πω, να θυμίσω, Μόλντε ή Τσουκαρίσκι. Λογικά η Μόλντε θα παίξει με τον Άρη. Πρώτο παιχνίδι στην Νορβηγία. Δεύτερο μάτς στο Κλειάνης Βικελίδης. Και η ΑΕΚ θα παίξει ή με τη Χόλβετ ή με την Κραϊόβα. Η Χόλβετ είναι από την Ουγγαρία, η Κραϊόβα είναι από τη Ρουμανία. Χόλβετ ήταν κάποια χρόνια. Η ιστορική Χόλβετ, ιστορική ομάδα και ήταν ομάδα των Ρώσων εκεί πέρα. Με Πούσκας και λοιπά. Πούσκας, Λόραν. Οι μισοί μεταναστεύσανε και ζητήσαν πολιτικό άσυλο. Ιστορία μεγάλη η Χόλβετ. Ανανέωσε με τη Λαμία του Μάκη Χάβοκ ο Πλιάτσικας πριν από λίγο. Καλός παίκτης για τη Λαμία. Ναι, για τη Λαμία καλός. Προγνωστικά είδε 70-30 πάω. Για δώσω για Άρη. Με την Κυπριακή, ναι. 60-40 η Κυπριακή. Γρηγόρη, 60-40 έλεμε σου λέει, εσύ λες δυο γκολ. Εγώ λέω ότι θα περάσει ο Άρης με 80-20 υπέρ του Άρη. Μάλιστα. Εντάξει, αντίθετα δεν βλέπω τον Ολυμπιακό, είναι 50-50. Με πλυζέν. Κωστή, τι λες, Ολυμπιακός. Ποιος, Ολυμπιακός, θα περάσει, αν θα φάει γκολ. Εκεί θα χάσει. Ποσοστό, θα χάσει εκεί. Θα χάσει. 60-40 Ολυμπιακός. Μάλιστα. Δεν είμαστε μακριά. Καταγραφήκαμε, Κωστή. Να μας παίζει ο Σαρό. Καλή συνέχεια. Ναι. Εντάξει. Ατρόμητο, δεν θα δούμε κόκκινη. Όχι, θα το δώσουμε όμως. Θα το δώσουμε όμως. Θα το δώσουμε. Κάτσε. Κάτσε. Και πάμε σε κόσμο. Κάτσε. Πάτε, πάτε, κόσμο. Λοιπόν, τα τρία εντάρια δικά σας. Πάμε, αν περιμένουν οι φίλοι, αν περίμεναν τόση ώρα, να δούμε τι γίνεται και τι έχουν να πούνε. Παρακαλώ. Κύριε Γρηγόρη, κύριε Κώστα. Γεια σου, Αλέξανδρε από την Κο. Τι γίνεται. Ό,τι γίνεται, ακούγεται. Ωραία. Πόσα μπάνια έκανες ρε Αλέξανδρε? Από 30 Απριλίου είμαι εδώ και έχω λείψει μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Καμιά 40 μπάνια έκανες. Λοιπόν, ούτε πολύ κοντά δεν σε πιάνε. Για τα μπάνια είμαστε, άκου να δεις. Ο Πάμε Μεγαθύρια θα πάει καλύτερα από ό,τι με μικρές ομάδες. Δηλαδή. Και παίζει με τη Βίτη. Μόνο με την Μπενφίκα δυσκολευτήκαμε. Τη Βασιλεία την αποκλείσαμε. Την άλλη τη Ρώση την αποκλείσαμε ότι ήταν για αυτά. Πήγαμε την Μπενφίκα από λάθος των δύο παικτών μας απέκτησε την Μπενφίκα. Τώρα όσον αφορά τον Άγιαξ, έχει πουλήσει όλους τους παίκτες του, αλλά είναι πολύ φυτόριο και είναι πιτσιρικάδες και θα σκάσει ο Πάου, γιατί ο Πάου δεν μπορεί να τρέξει 90 λεπτά. Θα φανεί, θα φανεί. Να πω ότι ο Ατρόμητος θα παίξει ή με τη Λέγκια Βαρσοβίας από την Πολωνία ή με την Κουόπιο από τη Φιλανδία. Δηλαδή ο Μάτος δεν μπορεί να βγάλει ένα 90 λεπτό τρέξιμο. Με τον Αλκαντουρί θα πάει στα χάφο Πάοκ να παίξει με τον Άγιαξ. Ο Αλκαντουρί. Ναι, ο Αλκαντουρί σαν οχτάρι θα πάει. Κατάλαβα. Ο Αλκαντουρί δεν μπορεί και αυτό να σκάσει. Ένα παίχτη που το πηγαίναμε στο αεροδρόμιο και πανηγύριζε όλο ο Πάοκ, το γυρίσατε πίσω και το αλλάξατε θέση, ε. Θέλει να περάσετε τον Άγιαξ εσείς. Το άσε το αρένα, πέραμε ένα-ένα. Αλλά το θέμα να κερδίσουμε εδώ ένα 0 σαν την Άσε να γίνει κάτι και να κερδίσει ένα 0 Άγιαξ και να σου παρήσουμε στο τέλο και να πάμε την πρόταση μέσα εκεί. Δεν έχεις βρίζα όμως τώρα. Είμαι αισιόδοξος εγώ για την κλήρωση. Γιατί μια του κλέφτη και του κλέφτη, τρεις και το τσακώσανε. Σε τη φορά. Αυτά έλεγα και αεξίδες με το κύπελο. Μια του κλέφτη, μια του κλέφτη, τρεις του κλέφτη. Έτσι λέγανε. Τα ίδια λέτε κι εσείς. Άσε, οι αεξίδες, άσε τι λέγανε. Οι αεξίδες, άσε. Βρε πελάτη στο Άγιαξ είσαι. Όπως είναι η πελάτη σου στο κύπελο. Μια του κλάφτη, μια του κλάφτη. Είχαμε τον Άγιαξ γιατί θα το δείχνει όλοι οι καφετέρες εδώ, οι Ολλανδοί, όλους οι Ολλανδούς εδώ για να το δούνε. Και γράψα το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ πριν 4 χρόνια παίζουν 5 πότε παίζουμε τον Άγιαξ. Μας είχαν βάψει εδώ το σύνδεσμο. Ποιο σύνδεσμο ρε, τρία άτομα είστε στο σύνδεσμο. Γεια σου Αλέξανδρε, γεια. Τι σύνδεσμο έχετε στην ΚΟ. Κάτι λουόμενοι πόρτε εκεί και πίνετε καφέ. Πάμε παρακάτω. Ναι. Στην ΚΟ αφρίς ΠΑΟΚ τώρα, έλα ρε φίλε. Και εμείς σας ακούμε. Έλα Βαραβά, δεν παίξαμε. Κωνσταντίνε. Έλα. Να σε κάνω μια ερώτηση ρε. Τα μπαμ δεν βλέπω. Σήμερα τα ξημέρωμα είναι το μπαμ. Άλλο θέλω να σου πω άλλο. Λέγε. Αυτό το τέσκο πόσος είναι Κωνσταντίνε, το γνωρίζεις. Μην το κάνεις. Γιατί. Έχουν μείνει πολύ σέκος στο τέσκο πόσος. Βλακίες λέει. Ανεβαίνεις σε ένα διάδρομο. Κι άμα έχεις κλειστή αστηρία. Σε βάζουν πιε. Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Όχι, μην το κάνεις. Άκουμε, έχει τώρα κανένα τρίμηνο. Ναι. Με έπιασε ένας πόνος πλάτη και μπροστά. Και πάω για τον Παπαγεωργίου. Ναι. Και με βάζουν αυτά τα για την καρδιά που είναι. Ναι, ναι. Και από την καρδιά φεύγω, πάω σε ένα άλλο κρεβάτι, με κάνουν κάτι βεντούζες από τα πλάγια, από τα έτσι, από τα αλλιώς. Με παίρνουν και αίμα.
και περιμένω τώρα τις εξετάσεις να βγουν. Περνάει καμιά ώρα, με φωνάζουνε Βαραβάς. Σε νοσοκομείο πήγες? Πού να πάω, επίγονητα, γιατί με έπιασε πόνο, σου λέω. Ναι. Δηλαδή πονούσα. Και πήγα εκεί και με λένε από την καρδιά είσαι πολύ καλά. Από το αίμα σου είσαι πολύ καλά. Από το άλλο που σε κάναμε είσαι πολύ καλά. Αλλά πρέπει να πάω να κάνεις ένα τεστ κοπόσεις. Και σε ρωτάω, γιατί κάπως σώμα σου λέει, και λέω κάθε γιατρό δεν βρίσκω να μιλήσω. Θα πω τον Κώστα, λέω με τι. Αν έχεις τέτοια προβλήματα, δεν πηγαίνεις στο νοσοκομείο. Σαν το σκυλί στα μπέλη θα πας. Κάτσε, Κώστα, πήγα, σου λέω, πέρασα το καρδιογράφημα, το πέρασα πολύ καλά. Το αίμα εντάξει μου είναι. Το άλλο που έκανα εντάξει, αλλά μέχρι. Καρδιογράφημα κάνα πριν 50 χρόνια, ρε φίλε. Δεν μετράει αυτό. Εντάξει, τι να κάνω, εκεί πήγα. Θα πάω να κάνεις αυτό που λέω κόκκινο σε αυτό το. Να κάνεις τέτοιες κοπόσεις. Εγώ τέτοιες κοπόσεις δεν θα έκανα. Να κάνεις, να κάνεις. Δεν θα έκανα. Θα δεις τις αρτηρίες αλλιώς. Σε βάζουν σε ένα διάδρομο. Ναι. Σε βάζουν τα καλώδια να κάνει και καρδιογράφημα για την ώρα. Ναι. Σε βάζουν και πιεσόμετρο. Ναι. Και ανεβάζουν σιγά σιγά και την κλίση του διαδρόμου και την ταχύτητα. Πρέπει να κάνεις περίπου 12. Κατάληξη ποια είναι αν εγώ έχω ένα πρόβλημα. Βλέπουνε αν έχεις τη σωστή ανάπτυξη σφιγμών. Λοιπόν, άκου εδώ. Αλλά αυτό δεν είναι πανάκια για το αν έχεις θέμα. Η μοναδική εξέταση μπορεί να δείξει και δεν χρειάζεται. 100% αν έχεις θέμα της αρτηρίας είναι η στεφανιογραφία. Αυτό. Φύγε. Εγώ τώρα έχει δύο οικογενειακοί. Αν μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, δύο οικογενειακοί μου φίλοι φύγαν πάνω στο τεστ κοπόσεως. Άσε τώρα τι σου λέω. Απαρχιωμένα είναι. Ναι. Έχει τώρα 3 μήνες, είμαι πολύ καλά. Ούτε πονάω ούτε τίποτα. Αισθάνομαι καλά, αλλά στήση μην είπε να κάνω το τεστ. Στήση έχεις. Ε? Στήση έχεις. Τι είναι αυτό. Γεια χαρά. Πάω ξύση είναι, δεν ξέρει τι είναι στήση. Τι να πω. Μυστική μου κύριε δηλαδή. Δεν μπορώ να σου το πω αλλιώς γιατί με αυτόν τον τρόπο πρέπει. Εάν έχετε στήση, δεν έχετε κλειστές αρτηρίες. Ο Αλέφαντος έσωσε ένα συγγενή του με αυτή την ιστορία. Του λέει η Ρούλα, ο τάδε συγγενής πήγε να κάνει έρωτα με τη γυναίκα του και δεν μπόρεσε. Και τι πετάχεται ο Αλέφαντος από το κρεβάτι, η καρδιά του λέει σίγουρα. Και ήταν όντως η καρδιά του. Το ξέρει αυτός. Όταν δεν έχετε, πέρα την πλάκα, όταν δεν έχετε στήσει, δεν σου λέω τώρα να είσαι ντούρος, να είσαι 65 χρόνια και να έχεις. Αλλά παίζει μεγάλο ρόλο. Η κλειστή αρτηρία δεν έχει καλή στήση. Από Βαραβάς 64 χρόνια δεν ήξερε τι είναι η στήση. Πάω ξύς παλιά σκοπής. Ξέχασε τι είναι η στήση. Γελάσε, σ' άρεσε. Έλα φίλε. Τι είναι αυτό, ναι. Έλα φίλε, πάω ξύσε. Έλα ναι. Αφού. Καλησπέρα. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα, καλώς. Εσύ ξέρεις τι είναι. Μη. Τον Τάγιαξ το έχουμε. Το έχουμε. Το έχω, κατάλαβα. Ναι. Το έχουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πότε πηγαίνετε το πρώτο παιχνίδι? Εδώ, πότε, Αύγουστο, 5 Αυγούστου, πότε είναι, ξέρω εγώ. Πότε είναι, ρε, 5. Πότε είναι, κόκκινε, ξέρεις, δεν ξέρεις. Δεν άκουσα την ερώτηση. Πότε παίζουν, λέει, κουφώσεις. 6 και 13. 6 και 13. Ναι. Ωραία. Στις 6 στην Τούμπα, έτσι. Ναι, στην Τούμπα. Λοιπόν, στις 6 του μηνός της Αγίας Σωτήρας. Της Αγίας Σωτήρας. Μεταμορφώζει ο Σωτήρας. Ποια Αγία Σωτήρα. Η Αγία Σωτήρα ποια είναι. Η Πατουλίδου είπε. Ναι. Για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Και έγινε το θαύμα. Α, θαύμα περιμένεις να γίνει. Μόνο θαύμα. Δεν έγινε θαύμα. Σκόταψε η Αμερικανίδα. Θαύμα είναι αυτό. Ναι, όχι. Δεν είναι το θαύμα. Δεν είναι θαύμα. Γιατί αν αναλύσει την κούρσα. Όταν έδινε, η Πατουλίδου επιτάχυση, οι άλλοι έχανε. Μιλάτε βλακίες για αθλήματα που δεν ξέρετε. Αν δεν έπεφτε όμως. Γιατί έπεσε όμως. Γιατί δεν ήταν προπονημένη όπως έπρεπε. Γι' αυτό έπεσε. Το εμπόδιο το βάζει για να έχει μια δυσκολία. Άμα ήταν έτσι θα τρέχανε στην ευθεία. Μας τρελάνετε. Δεν έχετε βάλει σορτσάκι. Δεν έχετε βάλει σορτσάκι να κάνετε 10 μέτρα τζόκι και έχετε άποψη για το πώς έπεσε η μαύρη. Άκουσε με, περισσότερο τρέξιμο και περπάτημα από μένα δεν έχει κάνει. Βράντε φύγε από εδώ πέρα που έχει κάνει και περπάτημα. Σαν πιο χιλιάδες. 0-0. Ναι. Και 1-1 μέσα στον Άγιαξ. Μακάρι. Α, χάσει το πρωτάθλημα μετά. Γιατί αν ψάξουμε την ιστορία. Ναι. Τότε να Μάρσενταλ. Ναι. Στη Μόσχα και πολλά άλλα. Αν θυμάσαι και τι Μπάγερ.
Στο 8 πέναλτι μας πέταξε. Ιδού η Ρόδος, ιδού το πήρε. Τότε ήταν σφαγή του ΠΑΟΚ στα 2-0. Γιατί ήταν σφαγή του ΠΑΟΚ. Γιατί έδινε επαναλήψεις για τα πέναλτι του ΠΑΟΚ. Για τον άλλο δεν έδωσε και για τους άλλους έδωσε επαναλήψεις. Πώς, έδωσε και για τους άλλους. Κάνεις λάθος. Λάθος κάνεις. Γιατί δεν το λένε. Είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Ε, τι είσαι. Καλά. ΠΑΟΚΣΙΣ. Τι είσαι, αφού και οι άλλοι βαρέσανε δύο φορές πέναλτι. Άντερε. Τι άντερε. Πώς άντερε. Ο άλλος άντερε δεν έχει άντερε. Ρωτάει το ραπ. Δεν υπάρχει ελπίδα. Τι λέει. Ο άλλος αντί να ρωτήσει γιατρό, ρωτάει το ραπ. Δεν υπάρχει ελπίδα. Άμα είναι να πάει στο Ιπποκράτιο, καλύτερα να ρωτήσει εμένα. Ή να πάει στο ΑΧΕΠΑ. Νομίζω καλύτερη. Να πάει όπου θέλει. Να πάει πληρώσει, ρε. Στα κουμάρια τα φάγατε όλα τα λεφτά. Για το γιατρό δεν έχετε κανένα φράγκο. Κουμαρτζίδες. Θέλετε να σας σώσει το νοσοκομείο. Παρακαλώ. Έπεσε, λέει, σκόνταψε άλλη θαύμα. Η άλλη επιτάχυνε η πόντια η Πατουλίδου. Η άλλη έχανε σε ταχύτητα. Έχει, λέει, τύχη. Δεν έχει τύχη, κύριε. Δεν βάλατε σορτσάκι να τρέξετε ένα χιλιόμετρο και έχετε άποψη για τα 110 με τα εμπόδια. Έλα, πάμε παρακάτω τώρα. Άντε, μπράβο. Έλα, καλησπέρα, τα ομορφόπεδα. Ναι, καλώ ήταν. Ομορφόπεδα, άμα πέσει μια φόβα και πεθάνουν, τζάμπα θα πάμε εμεί. Ναι. Έμπαζε, ομορφόπεδα στην ψυχή. Α, στην ψυχή, ναι. Ναι. Λοιπόν, για την Πατουλίδου έχει δίκιο, Κώστα. Δεν άντεξε η Αμερικανία, γι' αυτό έπεσε. Δεν άντεξε, γιατί η Πατουλίδου έφυγε σαν το κόρτομπα, το δικό μου. Δεν γιατί έφυγε καλά. Ο κλασικός θα την δει. Δεν έφυγε καλά. Έβαλε τη Δευτέρα και μετά άρχισε να τη δίνει. Να πούμε. Για τα τεστ της καρδιάς τα έχετε λίγο κάνει ανάκατα εκεί. Ναι. Λοιπόν, εγώ με ένα εγχείρηση ο Σπύρο που το 1993. Τι εγχείρηση έκανε. Κολπική μαρμαρική είχα εγώ. Η κολπική μαρμαρική τώρα έχει. Έκανα, τώρα έκανα. Κολπική με επικοινωνία μας, η κολπική επικοινωνία είχα τότε να κάνει χείριση. Κάτσε ρε, η κολπική μαρμαρική δεν χειρίζεται, παίρνεις φάρμακο. Περίμενε να σου πω, πώς δεν χειρίζεται, δεν ξέρει ρε, άστο. Στα σταμάτα ρε, άμα δεν έχει κλειστή αρτηρία δεν σε κάνω. Περίμενε. Έκανα, μας η κολπική επικοινωνία έκανα χείριση το 93, με έκανα Σπύρο. Ναι. Στο Παπα-Νικολάου. Ναι. Όταν κάνεις μεσοκολπική επικοινωνία υπάρχει ένα πράγμα που λέγεται φλεβόκομο στην καρδιά. Ναι. Εκείνη που δίνει το ρεύμα, ρε. Ναι. Μετά από 25-30 χρόνια έρχεται και η κολπική μαρμαρική. Λόγω της εγχειρίδωσης αυτής. Εγώ έχω από το 2008 κολπική μαρμαρική, παίρνω φάρμακα. Εντάξει, αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Δεν μπορώ να κάνω ablation, αλλά έκοψα τσιγάρα, ποτά, αυτά όλα τα κακομμένα. Λοιπόν, η καρδιά όπως έτσι και εσύ σαφώς πάντα προειδοποιεί. Εάν εσύ όμως συνεχίζεις να καπνίζεις και να πίνεις, πεθαίνεις. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχει τίποτα μυστήριο. Έχουν πολλοί φίλοι μας, το στομάχι μου πονάει, το στομάχι μου πονάει. Ρε πάνε εκεί μην είναι καλά. Όχι, το στομάχι μου πονάει. Ναι. Δεν το στομάχι. Είναι ύπουλο, είναι ύπουλο, ναι, ναι. Κουράζεσαι εύκολα, εφίδρος έρχεται, την καταλαβαίνεις. Στήση δεν έχεις. Πολλά. Η καρδιά σε ειδοποιεί. Ναι, προειδοποιεί πάντα. Λοιπόν, όσο για τον Άγιαξ τώρα, μ' άρεσε που εκπληρωθήκαμε για τον Άγιαξ. Γιατί ξέρεις γιατί, για ποιο λόγο. Θέλω να δω τον ΠΑΟΚ αυτόν στην Ευρώπη. Για κανέναν άλλο λόγο. Μάλιστα. Ναι, πρωτάθλημα του είδαμε Ελλάδα, ξέρω εγώ, έπαιζε καλή μπαλίτσα. Εντάξει, αλλά θέλω να το δω και στην Ευρώπη. Πρέπει να τον περάσει το Άγιαξ όμως. Να δούμε τι πουλιά να βγάλω. Έχει. Ναι, για τον Άγιαξ λέω. Κοίταξε κόκκινε, περάσει, δεν τον περάσει. Εγώ θέλω να δω τον ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Δεν με λες. Ο προπονητής σου ζήτησε center forward, πήρατε. Όχι. Ζήτησε αριστερό back, πήρατε. Όχι. Ζήτησε σε half, πήρατε. Όχι. Και πέσατε με τον Άγιαξ. Δεν θα πάρουμε τώρα τίποτα. Άντε να δούμε τι θα βρει τώρα να κάνει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν θα πάρουμε. Δεν θα πάρει, βρε. Καλά σε λέει. Δεν θα πάρει. Θα πάρει. Γιατί να πάρει. Τέλη Αυγούστου, ό,τι κάνει πάντα. Θα δώσει καμιά δεκαριά εκατομμύρια εδώ να πάρει αυτούς τους παίκτες. Γιατί ποιο λόγο. Ας πάει με αυτούς τους παίκτες. Ούτε από την τσέπη σαν να τα δίνατε, ρε παιδιά. Να βγάλει και δεν τα καταλαβαίνω. Ρε παιδάκι μου, ο ΠΑΟΚ στερείται αριστερού μπακ, κεντρικού χαφ και όπως λέει ο καινούριος προπονητής, δεν είναι. Πώς το λένε με αυτούς τους φορ, θέλει κάτι καλύτερο. Δεν του παίρνει και φορ. Θα μου πεις, τι να κάνω, τον ακπόμπ, δεν το βάλω να. Βάλω τον ακπόμπ. Κάτσε, έχουμε ακπόμπ. Καλός είναι ο ακπόμπ. Αν δεν βγει ο ψάι, θα βάλει κόμπ. Καλός είναι ο ακπόμπ. Καλός, κάτω, χαμηλά είναι καλός ο ακπόμπ. Το πρόβλημά του είναι στα φορτώματα. Δεν έχει στάση καλή. Στήση έχει. Μπορεί να φορτώνουν οπουδήποτε υπέρχε σάι. Του ξέρεις είμαι. Δεν φαίνεται. Άμα δεν έχεις στήση ακπόμπ, ποιος θα έχεις εσύ. Πώς θα ξεχωρίζει ρε από μακριά. Μπορεί να το φορτώνει ο Ροντρίγκο ρε Κώστα. Άστο, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και μιλάμε για τις κληρώσεις των ομάδων αφού έγινε κλήρωση λίγο νωρίτερα και μάθαμε τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων και σε αυτή τη φάση και στην επόμενη, αν και εφόσον προχωρήσουν. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ιστορή και τον Κώστα τον Κάπα. Λοιπόν, και να πω και κάτι
στη Χαλκιδική έγινε ένα μεγάλο μακελιό πριν από λίγες μέρες. Ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Με ενημερώσαν ότι τα ρέματα έχει γίνει μισή δουλειά και έχουν καθαρίσει τα μισά. Τα υπόλοιπα μισά τι περιμένετε, να γίνει κανένα άλλο κακό ή να τελειώσει το καλοκαίρι για να τα καθαρίσετε και από τα καλάμια και από τα υπόλοιπα. Γιατί πού θα πάνε τα νερά αν γίνει κανένα μακελιό και ανοίξουν ουρανοί. Μπορείτε να μου πείτε. Εσύ τι κάνεις τώρα, το μπαμπούλα κάνεις εσύ τώρα. Εγώ λέω τι έγινε. Και με τη βενζίνη χαλαρώστε λίγο. 62 δολάρια έχει, ένα 60 την πουλάτε. Έλεος. Εσύ τι πες. 62 δολάρια έχει το βαρέλι. Πάρε, αμάξι με πετρέλαιο εσύ. Πάμε κόσμο. Τι πάμε εγώ, εσύ τον ταΐ κάνεις. Πάμε κόσμο. Ονόματα και επίθετα κόκκινα, άσε αυτά εδώ είναι αόριστα. Θα πεις, ο δήμαρχος, ο μονομάρχης, αυτό και τα λοιπά. Είναι να πούμε γκέι. Λέω στη Χαλκιδική. Ναι, άσε τι λες. Βλέπω τα ρέματα. Ονόματα. Ας τα ρέματα, βλέπεις, και τα στρέμματα. Έχεις όνομα να κατηγορήσεις. Η περιφέρεια Θεσμική υπηρεσία. Όνομα επίθετο. Η περιφέρεια Χαλκιδική είναι υπεύθυνη για αυτά. Δεν ξέρω, όνομα. Επίθετο. Τα μισά είναι καθαρισμένα. Όνομα επίθετο, δεν αυτά είναι αόριστα. Ας τα ρέματα και τα στρέμματα. Γιατί, το λέω γιατί μπορεί αυτή να το λες τώρα γιατί σε μέσα στη βδομάδα. Μπορεί μέσα στη βδομάδα να τα καθαρίσουν, το ξέρω εγώ. Και τι είσαι ιδιότητα. Πάμε σε κόσμο. Ονόματα και διευθύνσεις. Άστε τώρα. Τα είπα ρε. Άιντε. Ούτε ένα όνομα δεν τολμάς να πεις. Είπα η περιφέρεια Χαλκιδικής. Όνομα. Ποιος είναι η περιφέρεια Χαλκιδικής. Δεν γνωρίζω. Πραγματικά. Δεν ξέρεις ποιον κατηγορείς, ρε. Εμένα δεν μου αρέσει. Δεν ξέρεις το όνομα αυτό που κατηγορείς. Και υπάρχει αρμόδια εσύ υπηρεσία. Τι δημοσιογράφος. Η αρμόδια υπηρεσία. Ποια υπηρεσία είναι. Είναι η περιφέρεια Χαλκιδικής. Ποιος είναι η περιφέρεια Χαλκιδικής. Δεν το ξέρεις. Πάρε μάθω. Τι να μάθω, ρε κόκκινε. Ναι. Γελάνε τα τσιμέντα μαζί σου. Είσαι δημοσιογράφος, κατηγορείς κάποιον και δεν ξέρεις το όνομά του. Να στο δρόμο αν το. Ποια είναι η κατηγορία. Ότι μπορεί στον δρόμο να σου δώσει μια μπουνιά αυτό και να πει ρε φίλε τι σε έκανα. Και να πει με κατηγόρησε το ραδιόφωνο. Ποιο είσαι εσύ. Δεν σε ξέρω ρε φίλε. Αδελφέ μου. Πάμε στον κόσμο ρε κόκκινε. Καλά θα κάνει η τυρόπιτα δίπλα σου να κρατήσει ιατρικές συμβουλές για τη χελώνα του. Βγάλτε κανένα γιατρό και αυτή τη συμβουλή σα ακούει κόσμο που ψηφίζει. Ψηφίζει. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε εσεί που είστε γιατροί. Κοιτάξτε όταν έρχεται κανένα στο Ιπποκράτιο. Αντί να του βγάλετε τη σκολικοειδίτη, να του βγάλετε κανένα νεφρό. Άστε τώρα εμεί τι λέμε, τι συμβουλέ λέμε. Άστε την παραμύθα γιατροί. Άστε. Άστε την παραμύθα, άμα δεν πες το τάλιρο δεν γίνεσαι καλά. Άιντε μπράβο τώρα, μας κάνετε και μάθημα τώρα. Άιντε μπράβο. Ναι. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το να. Λέτε για το τέσσερις κοπόσεως που έκανα προχθές. Εσείς γυναίκα είστε. Κοπέλα είστε, κυρία. Ναι. Καλησπέρα. Κωστή, ναι. Είμαι που σε φώναζα στην Επτάλοφο. Α, εσύ που φώνεσαι από την Επτάλοφο, έκανες τέσσερις κοπόσεως. Καλά, εσύ δεν παθαίνετε. Οι γυναίκες δεν παθαίνετε. Σπάνια από το παθαίνετε. Θα σου πω, εγώ έκανα ενέσιμο κουστί. Έκανα ένα εχθές και ένα έκανα πέρυσι που με έπιασε το έμφραγμα μυοκαρδίου. Μια χαρά το έβγαλα. Να σου πω την αλήθεια. Ενέσιμο. Το έκανα στην Πυρηνική, στο ΑΧΕΠΑ. Πληρωσές. Όχι, εσύ, καλύτερη καθηγητέ είναι εκεί πέρα, μην τι κάνατε, ένεση τροπονίνης, κάνατε, τι κάνατε. Ναι, ένεση, με ένεση, αλλά μιλάμε τώρα για πέρυσι ήταν μεγάλο ζόρι, είπα ότι θα πεθάνω. Φέτος όμως ήταν μια χαρά, δεν πεθαίνεις, εσύ χείρα θα μείνεις, μια χαρά δεν θα πάθεις τίποτα. Είμαι ρε χείρα, λοιπόν Κωστή. Πώς θα μείνεις χείρα. Σε έχετε στείλει τώρα. Στα θυμάρια όλες, ναι. Ναι, ναι, λοιπόν, είμαι από το ψυχικό, Πιο ψυχικό, Σερών. Ακούω το Φώτη, το Φώτη, ναι, το Φώτη. Μανάβη. Ναι. Είναι πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί. Και διαβασμένο και τα λοιπά. Ναι. Βεβαίως. Εγώ λείπω πολλά χρόνια από εκεί, αλλά τον δίνω πολλά φίλια. Πόσα χρόνια είσαι χείρα. Με τη μητέρα του ήμασταν φιλενάδες. Πόσα χρόνια είσαι χείρα. Εγώ 50. 50 χρόνια χείρα είσαι. Από 25 χρονών. Τώρα πόσα είσαι. 75 για να σου λέει 25. Δεν φορτώθηκε σαν είδε τα χαίρια από το πρώτο και καλά έκανε και δεν πήρε άλλο. Καλά έκανε. Μόνιμο είμαι, μόνιμο. Τα είδε τα χαίρια. Λοιπόν, καλά έκανε. Γεια σας. Να σε καλά, γλυκιά μου. Τα είδε τα χαίρια. Τον έστειλε 25 χρονών. Τι φαρμάκι να έχει αυτή. Τι προπονείς. Τι προπονείς, ρε. 50 χρόνια, χείρα αυτή, άμα σε δαγκάσει το χέρι, θα καλύτερα όχι να σε δαγκάσει παρά αυτή. 25 χρονών τον έστειλε τον ανθρωπάκο. Είναι δυνατόν. 50 χρόνια χείρα. Καλύτερα σε δαγκάσει η οχιά παρά αυτή, να πούμε. Πω. Να σε καλά, κυρία, από το ψυχικό. Έλα, πάμε επόμενος φίλος. Είναι φίλη μου. Έλα, φίλε, ναι. Ο Γρηγόρης. Εδώ είναι. Μάλιστα, θα τον στεναχωρήσω. Γιατί, κύριε Βάζελε. Γιατί δεν είναι κινηματογραφική μούρη και επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε ευχάριστα από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο. Θα με βάλεις κομπάρσο στην ταινία. Όχι, στη δεύτερη θα σε βάλω δεύτερο πρωταγωνιστή. Διότι ψάχνουμε
τον αρχηγό μοτοσυκλετιστών που θα είναι όλοι με ξυρισμένα κεφάλια και θα λέγονται σκελετοί. Όχι σκελετοί όμως αδύνατοι. Ναι. Είναι τρομοκρατική οργάνωση. Τρομοκρατική οργάνωση, ναι. Ναι. Το κόκκινο τι θα τον κάνεις. Τι ταινιάρα ετοιμάζεις πάλι. Πάλι τα ίδια. Άρε Θόδωρε, τι ταινιάρα. Οι μεταλλούδες του θανάτου. Σεξ, βία, θάνατος σκληρός και τέτοια πράγματα. Αυτό όμως μάλλον θα είναι ελληνική παραγωγή. Θα δούμε, το πολεμάμε. Το Γρηγόρη δεν μπορώ να το βάλω γιατί είναι γλυκούλης και εγώ κομεντή και γλυκές ταινίες δεν κάνω, δεν μπορώ. Μόνο Μπουρτάλ. Θέλω θρίλερ. Μπουρτάλ. Σε καμία ταινία πορνό θα με έπαιρνε. Ναι. Έχω το κατάλληλο άτομο, αλλά θα το δούμε και αυτό. Να κάνει αυτό που πουλάει τις βιντεοκασέτες. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση ότι με εξαίρεση τον Ολυμπιακό, οι υπόλοιποι θα βάλουν μαύρες πλερέζες μετά τα παιχνίδια. Τη Βικτόρια την είδες? Όχι, έχω ένα προαίσθημα ότι ο Ολυμπιακός εδώ μέσα θα τους κερδίσει. Και όσον αφορά λοιπόν τον ελληνικό αθλητισμό, έχετε μάλλον ειδοποιηθεί ότι μόνον ένας κάνει μεταγραφές. Οι υπόλοιποι παίρνουν μπαρμπούτσαλα. Οπα. Ναι, για αυτός που κάνει μεταγραφές είναι ο κύριος Γιανακόπουλος στο μπάσκετ. Οι υπόλοιποι για τον το προπονητή στο ποδόσφαιρο. Έμαθες η κόρη του Γιανακόπουλου τι έκανε? Τι έκανε, πήρε κανέναν τέτοιο ζάμπλουτο? Έκανε μήνυση την Ελένη Ερήμου, η οποία θεωρεί υπεύθυνη για το θάνατο του πατέρα της, ότι πέθανε στην αγκαλιά της μετά από έντονο σεξ. Το ξέρεις αυτό? Και την υπόθεση την έχει πάρει ο Κούγιας και η Ελένη Ερήμου τη ζητήσαμε να μας μιλήσει και δεν μιλάει. Έφυγε ευτυχής ο άνθρωπος. Αν έγινε αυτό, έφυγε ευτυχής. Ευτυχής θα έφευγε άμα ήταν με καμιά 35, όχι με 75 χρονών γυναίκα. Ευτυχής θα ήταν. Θα δούμε λίγο. 74 χρονών γυναίκα είναι ευτυχής. Πιάσε 74 και μετά μιλάμε. Κοίταξε, εσύ μην με κάνεις κολοτούμπες για τον μπάσκετ. Και γίνεται χαμός. Να μιλήσει για τον Δόνι. Στα κόζι που έκανε δηλώσει το 0-3 με τη Φέγενορτ που λέει πάμε για το αυτονόητο πρωτάθλημα κύπελο. Και για το Κλαρίνο που έκανε από το καφενείο προχτές κουβέντα δεν είπε. Καλά, μισό λεπτό τώρα. Θα έρθεις Μαρμίτα, δούμε Παναθηναϊκό η ώρα. Θα τελειώσει να απαντήσει. Πού θα είσαι? Μαρμίτα, 8 η ώρα να λύουμε Άγιαξ Παναθηναϊκό. Θα είμαι εκεί. Ρωτάω εγώ, πετάγεται αυτό. Ό,τι να. Θα τα πούμε από κοντά. Ρε, ο Γιανακόπουλος του Παναθηναϊκού, η κόρη του, κάνει μήνυση την Ελένη Ερήμου, την ηθοποιό, ότι είχε μακροχρόνια ερωτική σχέση μαζί της και της είχε εξομολογηθεί ο πατέρας της στον ερωτικό δεσμό και ότι είναι αυτή υπεύθυνη για το θάνατό του, για το ισχυμικό επεισόδιο. Δεν τον έβαλε κάτω, λέει, και το άλλαξε τα πετρέλα. Τι το ξέρω. Και έχει πάρει την υπόθεση ο Κούγιας που είναι και γνωστός και φίλος και λέει, τι ζητάτε από την Ερήμου? Η Ερήμου πιθανόν πήρε κανένα δωράκι. Και καταλαβαίνεις τώρα γιατί γίνεται όλη η ιστορία. Να έχεις υπόψη σου. Πάντως, δεν τον είχα για να πάει με τόσο μεγάλη γυναίκα. Άμα είσαι 84 χρονών με τόσα λεφτά, πας με 35, να φύγει η ψυχή σου πιο καλά. Έχεις κάνει 84. Όχι, πλούσιος ούτε έκανε ούτε 84. Όταν κάνεις πλούσιος και 84, συζητάμε. Πάντως με 75 δεν θα πάω, άμα είμαι 84 χρονών. Κάτσε να φτάσουμε. Αν είμαι, λέω, δεν θα φτάσουμε. Κάτσε να φτάσουμε. Πού να φτάσουμε. Πώς έχεις άποψη για κάτι που δεν το ξέρεις? Υποθετικά μιλάω. Μόνο υποθετικά. Και γίνεται στα γκόζιπ κάτω χαμός. Και ο Κούγιας μύρισε να πούμε ωραία υπόθεση. Φοβερός ο Κούγιας, δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται, τι να σου πω τώρα. Μιλάμε για σκηνικό ωραίο. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Να μάθηκε κανένα γκόζιπ, ρε Χαϊβάνι, εκεί στη γειτονιά. Καλά που είσαι εσύ. Έλα, ο Σαβίνιο είμαι. Πώς? Ο Σαβίνιο. Ναι. Πού είσαι? Τι κάνεις? Περιμένω να έρθει ο χειμώνας. Λοιπόν, ακούστε με λίγο και οι δυο σας. Με τον κόκκινο καλά τα έχετε, τα βρήκατε? Μια χαρά είναι, φιλαράκι μου ο κόκκινος. Δεν το βλέπω να μιλάει, γι' αυτό μου γκαμάρα έβγαλε. Γρηγόρη, τι κάνεις? Μια χαρά, μια χαρά. Αποφασίζω να πάω να κάνω έλεγχο στον εαυτό μου, στον Άγιο Λουκά. Γιατί θα πας στον Άγιο Λουκά? Γιατί έχεις λεφτά και είσαι και χοντρός πολύ. 133 ευρώ είναι το check-up. Άμπραμο. Πάω και κάνω 4 Ιουλίου check-up. Ωραία. 8 ευρώ το πρωί, 10 ευρώ το πρωί με βάζουν μέσα και μου λένε 80% δύο βαλβίδες και 100% η τρίτη. Με μηδέν πρόβλημα. Πήγα από μόνος μου. Ο μόνο πρόβλημα που ήταν ότι ο μπαμπάς μου 59 χρόνια έπαθε έμφραγμα. Είχες ιστορικό. Άρα υπάρχει ιστορικό. Ναι. Ναι. Και έκανε εγχείρηση. Και τελικά τι, σε βάλανε stand? Όχι stand, ανοιχτή καρδιά έκανα. 3 bypass. Έκανες bypass? Ναι, στον πίτσι. Είμαι σπίτι, είμαι κλινήρης, είμαι μια χαρά τώρα. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι τώρα εσύ? 52 στα 53, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, κοίταξε, το κληρονομικό στην καρδιά παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Ακούστε με λίγο, ακούω για τσιγάρα και για κιλά πως είχα εγώ. Εγώ έκανα δύο πακέτα τσιγάρα.
Εκεί μέσα το 50% της κλινικής ούτε τσιγάρο έχει καπνίσει, ούτε κιλά, ήταν fit, πώς να σας πω. Είναι θέμα κληρονομικότητας. Το τσιγάρο πειράζει για το πνευμόνι, για τον καρκίνο. Δεν μου λες τώρα, εσύ κάνα 2-3 μήνες πριν στήσει είχες. Αλήθεια, αλήθεια θα πεις, είχες στήσει με 3 μπαλονάκια, με 3 βουλωμένες αρτηρίες. Ναι ρε φίλε, μα σου μιλάω, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα είχα σκοπό να κάνω και ένα βράδυ σηκώθηκα και κάηκα από τις 2.30 μέχρι τις 5 είχα ένα κάψιμο από τη μία μασκάλη στην άλλη. Κάψιμο. Και με αυτό αφορμή πήγες να κάνεις εξέταση. Ναι, καλά έκανες. Όχι, ήταν στο πρόγραμμα να κάνω. Σας είπα λόγω κληρονομικότητας. Θες περπάτημα λίγο. Τώρα ακούστε, ακόμα δεν είμαι για περπάτημα ακόμη. Όχι τώρα, σε κάνα μήνα, ενάμιση. Ναι. Τώρα φοράω μία ζώνη στη μέση, είμαι πάρα πολύ καλά. Μου είπαν έχω γίνει καινούργιες, ακόμη έχω λίγα πονάκια. Όχι, είναι δύσκολη η χείριση. Δύσκολη, δύσκολη. Πλάκα μου κάνεις, ε. Πολύ δύσκολη, όχι δύσκολη. Δύσκολη. Είναι μια χαρά σας λέω. Ο Σάββας έχει και 4 παιδιά, ρε πλάκα μου κάνεις. Και 4 παιδιά έχει, τι. Με την ίδια γυναίκα θα έκανε. Και το μιλάς για στήση. Σε σένα θα αφήσει εκεί. Σταμάτα. Σε πετάνε. Ναι. Και μου κάνουν και δεν βρίσκουν καλά το καρδιογράφημα και μου λέει θα κάνεις ανέμακτο, πώς το λένε, στεφανογραφία. Ναι. Στα 5 λεπτά βγαίνουν και λένε τη γυναίκα μου, ο άντρας σου πρέπει να γίνει αυτό. Πήγα σπίτι, το συζήτησα και με τα παιδιά και με τη γυναίκα μου και το βράδυ μπήκα μέσα. Και είμαι μια χαρά. Σημασία έχει ότι το πρόλαβες και δεν σε πρόλαβε. Ναι. Τώρα, η γυναίκα μου ξέρετε ότι είναι σε δημόσιο. Δεν πεις, ακούω τι γίνεται. Γι' αυτό πήγα σε ιδιωτικό. Δεν είναι γρήγορα τα λεφτά η Κώστα. Σοπαρέ που θα είναι. Αν δεν τάξει τρεσάβα όμως. Κάποιος που δεν έχει χρήματα τι κάνει. Πεθαίνει. Παιδιά 133 ευρώ ήταν η πρόληψη. Δεν ήταν κανένα 2.000. Τα άλλα πες μας πόσα σου βγήκαν. Άσε τι. 4.000 ο γιατρός και 1.5 κλινική με οπί μέσα. Θες 5.500 για την εγχειρισκό κινητά. Έχεις άμα πάθεις κανένα. Και να μην τα έχεις κοστί θα τα βρεις. Πήρα τόσο πολύ αγάπη. Στο τηλέφωνο που το άφησε το τηλέφωνο, το είχε ο δεύτερος ο γιος μου. Τόσο πολύ αγάπη από κόσμο, τόσο πολύ βοήθεια, που του λέω, πέταξε το τηλέφωνο και λέω θέλω να είμαι μόνος μου, να ετοιμαστώ ψυχολογικά. Μπήκα 2 μέρες πιο νωρίς μέσα, δεν ήθελα ούτε τη γυναίκα μου εδώ, ούτε τα παιδιά μου. Ετοιμάστηκα, με ξυρίσανε, με κινήσανε και είμαι μια χαρά. Σάββα θα σου πω το εξή για να κλείσουμε με αυτό. Ο πατέρας μου έχει 2 μήνες. Να μην φοβάται ο κόσμος. Όχι, όχι, θα σου και πω. Να κοιτάει την πρόληψη, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ο πατέρας μου πριν από 8 χρόνια είχε κάνει εγχείρηση καρδιάς. Ναι. Λοιπόν, είχε στο δωμάτιο του ένα ξαρακιανό, ένα τύπο από την Ελασσόνα, ναι, ο οποίος είχε πει μια ατάκα ασύλληπτη. Καταρχήν, να πω ότι ένας φίλος, πολύ μεγάλος καρδιοχειρουργός, μου είχε πει να το κάνει στο δημόσιο, να μην φοβάται. Λοιπόν. Και ο Ξαρακιανός τον είπε, λέει, κοιτάξτε κύριε Βασίλη, μη στεναχωριέσαι, λέει. Η εγχείρηση καρδιάς, λέει, είναι το εξής. Πας, λέει, με τον Άγιο Πέτρο, παίρνει μια παρτίδα τάβλη. Άμα κερδίσεις, ξυπνάς. Άμα χάσεις, δεν ξυπνάς. Μη μασάς. Το θυμάμαι σαν χτες και ρώτησα τον γιατρό. Εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολο. Ο μπαμπάς με έκανε με το σχολείο. Όχι το 2011. Θεωρώ ότι τώρα είναι σχολικό ειδήτη. Ακριβώς. Όχι, είναι πάρα πολύ. Τη θεωρούν εγχείρηση ρουτίνας. Ρουτίνας. Και να σας πω και κάτι και για τα χρήματα. Μπήκα, συμφώνησα, έφυγα, δεν μου είπε κανένας, μετά τους πλήρωσα. Καλά, ξέραν ότι έχεις background αλλιώς, δεν έφυγες με τίποτα. Όχι, κάνεις λάθος. Και κανένας δεν θα σου πει αν δεν έχεις. Και σου λέει και λίγα και γραμμάτια και οτιδήποτε. Το έχω ακούσει από άλλους εκεί μέσα. Κατάλαβες, αλλά θα πας στη Mercedes να εξεταστείς. Έτσι. Να πας στη Mercedes. Φύγε, αυτό είναι το αυτό. Να κάνεις αυτά σου. Λοιπόν, τώρα που θα ανανερώσει, θα μας δώσει και μια χορηγία για το Euro που άνοιξε. Σημασία και ότι πήγαν όλα καλά, αυτό είναι το σημαντικό. Έπρεπε να μας πεις να έρθουμε εκεί πέρα, να κρατήσουμε και ένα σωληνάκι να πούμε. Φάει τη γλώσσα, εντάξει. Καινούριο έγινε τώρα. Εντάξει. Ταχεία ανάρρωση, Σάβα. Επόμενο. Κατάλαβες. Καλησπέρα, παιδιά. 5.500 είναι η εγχείρηση. Αυτή ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα, τι κάνετε. Καλώς το να.
Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα, ρε, με το ΕΚΑΒ, συνδεθήκαμε. Κόκκινος εδώ. Τι αρρώστιες και πεθαμοί και αυτά, ρε, είναι δυνατόν, ρε, αθλητικό ραδιόφωνο. Τι να κάνεις. Με αυτό το κεφτέ δίπλα μου, τι περιμένεις. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, τον βάλεις πρωτοχρονιά αυτό, ρε, στο σπίτι, ρε, Γρηγόρη Κάλκης, ρε, πάει χρονιά όλη, ρε. Εδώ έβγαλα η Μητσοτάκη, ρε, και έγινε σεισμήλη μη καταποντισμή. Βλέπω και τον Άγιαξ να αποκλείεται από τον πάγο με Μητσοτάκη. Μόλις πέσανε με τον Άγιαξ άρχισε για εφράγματα, εντάξει, αυτά είναι φυσιολογικά μετά τον αγώνα, θα γίνουν. Δεν είναι κακό αυτό. Αυτό είναι νορμάλ. Έχει λαϊκή τη Τετάρτη και στην Τούμπα. Τι θα γίνει λαϊκή, Κώστα. Βέβαια, γιατί να μην γίνει. Για να έρθω να τους πάρω σε εντόνια, ρε παιδί μου. Γιατί πάλι το θεωρείς δεδομένο δηλαδή. Βέβαια δεδομένο. Καλά πλάκα κάνεις τώρα, ξέρεις τι έχουν μπροστά. Παίρνουν ένα Μεξικάνο από την Κλαμπ Αμέρικα, ένα παιχταρά πήρανε. Πέραν από την Αργεντινή, ένα παιχνίδι. Μόνο το Ντάντιτς που έχουν δεκάρι. Το Ντάντιτς, το Ντόλπερκ μπροστά. Το βάζουν και. Ντόλπερκ δεν μου λέει πολλά πράγματα. Ο Ντάντιτς. Το πρόμιση. Σαν εννιάρι έκανε. Κοίτα, σαν ψευτοεννιάρι έκανε τις μεγάλες ημέρες. Ναι, εντάξει. Σαν ψευτοεννιάρι, αλλά ξέρει μπάλα όμως. Τι ξέρει μπάλα. Το πρόμιση. Έχουν το εξτρέμ τη, πήραν το εξτρέμ τη Στάνταρ Λιέγκη, μια παιχτούρα. Τι σοβαρά μιλάτε. Τελείωσε το έργο. Όσο για μας, εσείς κατευθείαν το κοπάνεις. Το έβαλα κατευθείαν. Μόλις είπες ότι θα περάσουμε, το έβαλα. Άσο και άντερ κατευθείαν. Καλά, δεν έβαλε συντέγια που θα βάλει δύο γόλια. Αυτός δεν θα βάλει κανένα. Αυτό δεν το βάλει. Δεν χαλάει αυτό ποτέ. Έβαλα άσο και άντερ και γκολ γκολ των Ολυμπιακών. Να πούμε δίνει 4 και 30. Ξέρεις τι χαμόγελα θα πέσουν μόλις βάλει το κόλλο η ντέγια. Πώς θα κάνουν καλό καλοκαίρι. Έχουμε περάσει. Όταν λέει δεν περνάει ο Άρης, δεν κερδίζει ο Άρης, γίνεται το αντίθετο. Πάντα εύχομαι να λέει πάντα έτσι για να περνάμε. Τον είδες τον Άρη με τον Ατρόμητο. Φιλικό ήταν. Τον είδα. Μάλιστα. Τον είδα. Δεν μ' άρεσε, ξέρεις τι δεν μ' άρεσε. Για πες. Στη φάση του γκολ του Ατρόμητου που έκατσε όλη η αμυντική τετράδα στάση με αυτό. Στο δεν κέντρο. Καθόλου. Ακριβώς. Ναι. Δεν κάτσε τετράδα. Αυτό. Πήγε στο μάγκο. Τράβηξε, άκου. Τράβηξε το στόπερ τον Βέλεθ, ο Ενσικουλού. Σε μαντουμαδόρικο ρόλο και γιατί πίστεψε ο Βέλεθ ότι αν τον κολλήσει θα του την πάρει την μπάλα. Επειδή τεχνίτης ο Ενσικουλού του ξεφεύγει ναι, και γιατί δεν πήγε ο Ρόζ από πίσω να καλύψει. Παιδιά, μην αδικείτε και το μπέκ του Ατρομήτου. Το Μανούσο που σε αυτήν την ηλικία. Ποιο Μανούσο, ρε, το λάθος σου λέει ποιο ήταν. Πέρα από το λάθος. Και η ενέργεια του Μανούσου είναι πολύ ωραία. Να προσέξουν πολύ την αλληλοκάλυψη πίσω γιατί είναι καλή επιθετικά ελεμεσός. Την έχω παρακολουθήσει εγώ. Στο χώρο, όχι στον οργανωμένο παιχνίδι. Δεν μπορεί να παράγει. Στο χώρο, στην κόντρα επίθεση. Στην κόντρα επίθεση να προσέξουν. Και αυτό είναι κακό για τον Άρη το μάτς που γίνεται εδώ το πρώτο. Θα ήταν προτιμότερο να γίνει το μάτς εκεί το πρώτο. Εντάξει, γι' αυτό το λέω. Πάλι πίσω εγώ, πιστεύω ένα ή δύο γκολ θα τα έχουμε. Πιστεύω πίσω να μην φάνε. Αυτό να κρατήσουν πίσω. Αν κρατήσουν πίσω θα περάσουν. Γεια σου, Σταύρο. Okay, φιλιά. Παρακαλώ. Έλα. Γεια σου παιδιά. Να, γεια σου κύριε Κώστα. Γεια. Επειδή βγήκε ο Λούτσιανας και μίλησε για στήμα. Λοιπόν, τα εμπόδια είναι αγώνισμα ταχύτητος και ρυθμού. Η κάθε αθλήτρια ή ο κάθε αθλητής μέχρι να περάσουν το ένα το εμπόδιο ξέρουν πόσα μέτρα είναι και ξέρουν πόσα μέτρα απέχει το ένα εμπόδιο. Έγινε ανάλυση της κούρσας. Η ανάλυση έδειξε τη στιγμή που ανέβαινε η Πατουλίδου η άλλη έπεφτε. Η Ντίμπερς. Οι Ντίμπερς έπεφτε. Γι' αυτό λέγεται εμπόδια. Γιατί πέφτουν. Και συνήθως ο αθλητής ή η αθλήτρια όταν χτυπήσει και να σου πω και μια αλήθεια. Τα χτυπάει όλα. Είναι μαγιά γιατί οι άλλοι ήταν και ψιλοκάβαλοι. Οι άλλοι ήταν πιο κοντοκόλλα η δικιά μας. Ναι. Πιο πόντια που έριξε που θα έπρεπε λογικά η δικιά μας να ρίξει το εμπόδιο. Πατουλίδου είναι ρε. Επειδή κοστί για 40 χρόνια. Ασχολήθηκα όπως με το ποδόσφαιρο και με το στίβο ναι. Και η αδερφή μου ήταν πρωταθλήτρια και ήταν συναθλήτρια Βερούλγη Σακοράφα και ήταν σας πριν 100-200 αλλά έκανε 400 τελευταία χρονιά επειδή ήταν μικρότερος ο συναγωνισμός, είναι γεννημένη 17 Φεβρουαρίου του 1956 και σαν και σένα είναι τρελή. Και πέρασε την Όλγα την Τουρμπούκη πρωταθλήτρια Ελλάδος 400-800 και τη Μενελάω της Κύπρου και μπήκε στην Γυμναστική Ακαδημία. Ωραία στη Μενελάω, για μπάλα πες μας τώρα, άστα αυτά πριν τώρα. Λοιπόν, για μπάλα. Τι έπαθες. Για μπάλα. Λοιπόν, ο Άγιαξ παίζει με μείον δύο τους καλύτερους παίκτες. Ντελίχ και Ντεγιόνγκ. Ναι. Πουλήθηκαν αυτοί. Αυτοί φύγαν όμως. Ο ένας ο Γιουβέντους και ο άλλος που πήγε. Ναι, ναι. Παίζει με μείον αυτούς λέω. Με πήρε. Γιατί κοροϊδεύαν την ΑΕΚ που έχασε.
υπόψη ότι στα έξι παιχνίδια η ΑΕΚ έπαιζε χωρίς το Λιβάγια. Και ο ΠΑΟΚ παίζει μείον Βιερίνια, μείον το Σέντερφορ. Πώς για. Ποιο Σέντερφορ, ένας Βιερίνια, ποιο άλλο Σέντερφορ. Ο Φόρο καλός που τους έβαζε τα γκολ. Α, καλά, αυτός πήρε μεταγραφή, έφυγε. Για αυτό λέμε, μου. Ναι. Αυτός πήρε μεταγραφή, έφυγε. Κοίταξε, θέλω να ρωτήσεις τη Βούλα το εξής. Όταν έκανες πρωταθλητισμό, εάν σε δέναν με μαύρη ταινία τα μάτια, την έκανες σε διαδρομή χωρίς να ρίξεις εμπόδιο. Θα σου πει ότι ναι, θα την έκανα. Με εμπόδιο. Με τα εμπόδια, ρώτησε την. Μου είπε κάποιος ότι εάν σε δέναν τα μάτια, γιατί με θρυμμένες οι αποστάσεις, εάν σε, με μαύρη ταινία και σε βάζα να τρέξεις, θα περνούσε τα εμπόδια χωρίς να ρίξεις εμπόδιο. Φύγε, θα το ρωτήσουμε. Λοιπόν, ναι. Από τη νέα σεζόν ο Κώστας πρωταγωνιστής σε ταινίες. Πολύ σκληρός για να χωρέσει. Η Φαλακρή και η Εφτά Μαύροι. Οι ποδοσφαιριστές σε άγρια στήση. Δεν υπάρχει. Παρακαλώ, είστε κοπρόσκυλα μεγάλα. Ναι. Πάμε. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Έχω μια απορία, ποιος θα μου τη λύσει. Ο Κόκκινος. Ο Κόκκινος ή εσύ. Εγώ δεν μπορώ να λύσω απορίες. Οι δύο υπαχίδες. Εσείς τι τελειώσατε, δημοσιογράφοι λέγεστε. Όχι, είμαστε απατεώνες. Αλμπάνιδες. Που ειδοσχολείστε. Απατεώνες. Αλμπάνιδες. Γιαννίτες, είτε γιαλετζί. Ναι. Το καταλάβατε και εσείς μας πιάσατε. Ναι. Γιατί δεν μπορείτε να πείτε τελειώσατε. Τι αυτό σας λέμε, είμαστε αλμπάνιδες. Αλμπάνιδες δεν είστε. Γιατροί δεν είμαστε σίγουρα. Αλμπάνιδες είμαστε. Όχι, εσείς χαρακτηρίζετε δημοσιογράφοι. Όχι. Γιατί ένας νόμος σας έχω ακούσει να λέτε ότι δημοσιογράφος εσύ ρε. Όχι, τίποτα δεν είμαστε. Τι είστε λοιπόν. Περαστική. Περαστική από το Μετρόπολης. Περαστική. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή πληρώνει τον ανδρών για να σας έχει γη. Πιάσαμε κορόιδο τον ανδρών. Μας έπιασες ρε φίλε στα πράσα. Όντως τον πληρώνουμε. Έτσι. Άμα έχεις λεφτά. Καμιά ζωχάδα έβγαλε. Άμα έχεις λεφτά όλα γίνονται. Ζωχάδα έχεις, ε. Να μην τρως τσούσκες πιπεριές. Bye bye, επόμενος. Τις καυτερές πώς. Τσούσκες πιπεριές μην τρως. Τσούσκες. Κάνουν κακό και στο προστάτη. Να έχεις υπόψη. Νέα ιατρική αυτή σου δίνω τώρα εγώ. Να έχεις υπόψη σου. Εσύ μην τρως πιπεριά τσούσκια. Το λες εκπείραστο. Όχι, εγώ δεν είχα τέτοια θέματα. Απλά ξέρω ότι την τσούσκια την πιπεριά. Πάμε μη. Λε. Μάλιστα και. Ναι, χαίρετε. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη. Έλα φίλε. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο. Άκουγα πριν για, λέγατε για κάτι καρδιές, ανοιχτές καρδιές. Εδώ, στους γιατρούς πήρες τηλέφωνο. Ναι. Εγώ είμαι 38 χρονών και έχω κάνει ανοιχτής καρδιάς πέρυσι. Πότε πρόλαβες ρε φίλε. Εντελώς τυχαία το μάθα. Είχα πρόβλημα από γεννητής, δεν είχα συμπτώματα, δεν είχα τίποτα. Συγγνώμη, ήταν κατασκευαστικό το λάθος. Δηλαδή ήτανε συγγενής βαλβιδοπάθη, έτσι γεννιέται. Έτσι γεννιέται, άμπραβο, εντάξει. Ναι. Είναι και από ένα φύσιμα ξεκινάει ένας ο να καταλάβει. Και ανακαλύφθηκε συμπτωματικά, όταν λες συμπτωματικά πώς. Πήγα πέρσι σε ένα νοσοκομείο να κάνω κάτι άλλο. Και σου βρήκαν αυτό. Και μου λένε, ρε φιλαράκι, μου λέει έχεις πρόβλημα με την καρδιά. Σε ποιο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο του Κιλκίες. Αυτό ευτυχώς που δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ. Και δεν τον πίστευα. Μακαρίτη θα ήσουν τώρα, ναι. Σοκαρίστηκα, άκου να δεις. Δεν τον πιστεύω τον γιατρό, σοκαρίζω, μου λέει ότι είναι αυτά που λες. Με λέει, όντως, μου λέει έχεις πρόβλημα. Πηγαίνω σε κάτι άλλο γιατρό στη Θεσσαλονίκη και τέλος πάντων, μου λένε το ίδιο πράγμα. Έχω μείνει άγαλμα, λέω τι θα κάνω τώρα. 38 χρονών εγώ. Έχεις οικογένεια ή. Έχω και δύο παιδιά. Πλήρωσες. Όχι, φίλε, αυτό ήθελα να σου πω. Στη Θεσσαλονίκη το έκανα στο Παπαγεωργείο. Μιλάμε, δεν έχω συναντήσει κάτι καλύτερο, ας πούμε, και από συμπεριφορές. Για το Παπαγεωργείου από έχω ακούσει και έχω βιώσει και εγώ πολύ, πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Ναι. Απίστευτο, δηλαδή και εγώ δεν το πίστευα, γιατί και εγώ νόμιζα, ξέρεις τι, θα πρέπει να πληρώσω. Ξέρεις, πας και με άλλη ψυχολογία μετά, γιατί πώς είναι τα πράγματα. Άμα ακούς τον Κώστα, νομίζω ότι πρέπει να κλέψεις κανένα τράπεζα. Όχι, παιδιά, είναι πολύ καλά τα πράγματα και ευτυχώς έγινε και εγχείρηση μια χαρά. Απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, το μετά. Τι κάνεις μετά. Πρέπει να είσαι να προσέχεις, να κάνεις, να φίλε, κάνεις. Πάντως θα ζήσεις όμως. Ναι. Έχει ναι, διαφορά. Ναι. Ενώ πριν θα πήγαινες άκλαυτος πριν να πάρεις καμπάρι και θα λέγανε πώς. Τι να ζήσεις, δεν μπορεί να μαλώσεις με τη γυναίκα του. Δεν μπορεί να πλακωθείς στο ξύλο. Απλά θα περπατάει. Ναι. Θα παίρνει. Θέλω να σου πω για το κάπνισμα που λένε ότι. Δεν επηρεάζει, γιατί και εγώ όταν έκανα όλες τις εξετάσεις απαραίτητες, παρόλο που κάπνιζα, με λέει ο γιατρός, με λέει πολύ καθαρός, δηλαδή δεν καπνίζεις, με λέει. Λέω καπνίζω, με λέει θέλεις να μην καπνίζεις καθόλου. Και με λέει ότι δεν προέρχεται από αυτό, είναι γενέσαι έτσι
ή δημιουργείται μετά από κάποια ασθένεια, καμιά κοινωνικό είδημα. Τέλος καλό, όλα καλά. Εγώ θα σου πω κάτι. Όταν εγχείρησε και ο πατέρας μου δίπλα του, ήταν όταν στην ανάμειξη, ήταν ένα παλικάρι 25 χρονών έκανε εγχείρηση. Αμάν, ο πατέρας σου επιχειρήσει 25 χρονών, οπότε συμβαίνουν. Αμάν. Συμβαίνουν, ναι, όντως παιδιά. Εγχειρήσει ο πατέρας 100 χρονών, αμάν. Ναι. Φυσιολογική φθοράκι. Ναι. Και λέω, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται, ας πούμε. Αλλά αυτό που έλεγες, ας πούμε, για τους γιατρούς, εγώ το ζήσα αυτό και το λέω, ας πούμε, να το ακούσουν όλοι, ότι δεν ζήτησαν ποτέ λεφτά, ίσα-ίσα από πάνω μας ήταν και μας είχαν κάνει. Πού τους βρίσκετε τέτοιους γιατρούς εσείς, ρε φίλε? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Στο διλύνουμε την εμποπή, γεια. Ναι. Ξέρεις τι, όταν ακούς ότι γίνονται τόσα και τόσα, φοβάσαι, λες πρέπει να έχω λεφτά. Και όμως δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά. Δηλαδή, άμα πέσεις σε ανθρώπους καλούς. Εδώ πήγε ο Νίκος από τα Γιάννητσά να τον εγχειρήσουν και του λέει ο γιατρός, μπορώ να σε ανοίξω, λέει, αλλά δεν έχω τα υλικά να σε κλείσω. Α, είδε. Άσε με τώρα με τους κλείψεις. Για το μεταξύ. Δεν μιλάμε για γιατρούς. Φίλε, τελείωσε. Το μιλάμε για υλικά, μιλάμε για πολλά πράγματα. Δεν μιλάμε για γιατρούς εμείς. Λοιπόν. Ο σύλλογος φίλων Μπαγκλαντές λέει, η σημερινή εκπομπή του Μπαμπούλα προσφορά ήταν. Μπαμπούλες θα μπει χορηγό σε άλλο μέσο. Φύγε. Λοιπόν, γεια σας.